Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα SQL Saturday Night και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής. Στο slide έτσι έχω διάφορους σταθμούς στην μέχρι τώρα 30 και ένα χρόνο καριέρα μου. Ασχολούμαι με το SQL Server από την έκδοση 6 και όπως φαντάζομαι γνωρίζετε έχω φτιάξει το sqlschool.gr στο οποίο μπορείτε να βρείτε αρκετό υλικό το οποίο αφορά το SQL Server. Γενικότερα αυτό που ονομάζουμε Microsoft Data Platform και όχι μόνο το SQL Server. Το SQL School είναι το local chapter για το PaaS. Το PaaS είναι ένας μεγάλος οργανισμός που έχει διάφορες δράσεις. Σε λίγες μέρες έχει το PaaS Marathon. Μπορείτε να κάνετε subscription και να παρακολουθήσετε αντίστοιχες με τη δικιά μας την ελληνική, ας το πούμε έτσι, έκδοση σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με business analytics. Υπάρχει το 24 ώρες PaaS, φυσικά υπάρχουν τα SQL Saturdays όπως τα ονομάζουμε και διάφορα άλλα virtual groups τα οποία έχουν διάφορες δράσεις. Μπορείτε να γραφτείτε σε αυτά γινόμενοι μέλη στο PaaS. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε join και στο SQL School για να παίρνετε τις ενημερώσεις τις οποίες έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο SQL Server 2019 έχει φτάσει. Είναι μπροστά μας. Και πήρα μια απόφαση να ξεκινήσουμε να τον βλέπουμε σιγά σιγά σε μερικά Σάββατα, γιατί σε ένα Σάββατο αποκλείεται να μπορέσουμε να το δούμε πραγματικά με ανάλυση, γιατί το να κάνεις μια παρουσίαση και να είναι 1-2 ώρες και απλά να πεις τα βασικά ή να ακουμπήσεις τα πράγματα σε υψηλό επίπεδο, προσωπικά δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει να λέμε τα πράγματα στη λεπτομέρειά τους. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό, το πρώτο μέρος της σειράς αυτής, θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι του deployment, δηλαδή πώς στείνουμε SQL Server, γιατί πρέπει επιτέλους να μάθουμε να στείνουμε σωστά το SQL Server και όχι όπως φανταζόμαστε για να στήσουμε το SQL Server. Και φυσικά πώς να το κάνουμε configure το SQL Server. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που πραγματικά θέλουμε να έχουμε ήρεμο το κεφάλι μας όσον αφορά το αν η εγκατάσταση είναι σωστή ή όχι και από εκεί και ύστερα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του να φτιάξω high availability, να μπορώ να παίρνω σωστά backup, να φτιάξω σωστά την database μου και σιγά σιγά να έρθουμε να δούμε όλα τα features τα οποία έχουμε διαθέσιμα μέσα στο SQL Server. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετά features. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε το deployment, πώς θα τον στήσουμε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο, στα χέρια μας έχουμε μία λύση η οποία κάπου πρέπει να εγκατασταθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τις ανάγκες που έχει η συγκεκριμένη λύση και πού η συγκεκριμένη λύση ακουμπάει όσον αφορά το κομμάτι των editions. Στο SQL Server ξέρουμε ότι έχουμε editions που έχουν να κάνουν με την Enterprise, η οποία η Enterprise έκδοση είναι η ναυαρχίδα του SQL Server. Τα κάνει όλα, τα έχει όλα, έχει όλα τα features, βλέπει όλα τα resources, δηλαδή αυτά που μπορεί να δει το λειτουργικό σύστημα τα βλέπει η Enterprise έκδοση, μπορεί να δει όση μνήμη βλέπει το λειτουργικό σύστημα μπορεί να δει και ο SQL Server στην Enterprise έκδοση, όσα cores βλέπει το λειτουργικό σύστημα μπορεί να δει και ο SQL Server στην Enterprise έκδοση. Και γενικότερα η συγκεκριμένη έκδοση ακουμπάει αυτούς που είναι enterprise ή αν θέλεις έχουμε enterprise environment και έχουμε και critical applications. Η standard έκδοση είναι μια version η οποία δεν είναι limited πλέον. Τα περισσότερα ωραία features τα οποία έχουμε στην Enterprise έκδοση υπάρχουν και στην standard έκδοση του SQL Server από το Service Pack 1 του SQL Server του 2016. Δηλαδή, ενώ παλιά ας πούμε δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε partitioning στη standard έκδοση, τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε partitioning.
Όπως επίσης, ας πούμε, ένα καινούριο feature που υπάρχει στο SQL Server το 2019, που είναι το ADR, το Advanced Recovery, υπάρχει και στη στάνταρ έκδοση. Στην ουσία, η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο editions έχει να κάνει καθαρά στα πόσα resources βλέπει η κάθε μία έκδοση. Π.χ. Όπως θα σας δείξω και πιο κάτω, η Enterprise έκδοση, είπαμε, βλέπει όλη τη μνήμη, η Standard έκδοση βλέπει μόνο 128 GB μνήμης. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και οι web εκδόσεις του SQL Server, η web έκδοση του SQL Server, η οποία όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε. Το παίρνουν κάποιοι vendors, κάποιοι providers, οι οποίοι κάνουν host public sites και θέλουν να έχουν από πίσω SQL Server. Υπάρχει developer έκδοση του SQL Server, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, είναι free, και να τη στήσετε στο PC σας και να δοκιμάσετε τα πάντα. Είναι family της Enterprise έκδοση του SQL Server, απλά δεν μπορείτε να τη βάλετε σε παραγωγικό σύστημα. Ή ακόμα, αν κοιτάξετε γενικότερα το license, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και με παραγωγικά δεδομένα. Είναι απλά για να κάνετε development ή να κάνετε κάποιο testing. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και η Express έκδοση του SQL Server, που είναι τελείως free, με πολύ σοβαρά όμως limitations, όπως π.χ. το μέγεθος της database, που δεν μπορεί να είναι πάνω από 10 γίγα, ή το πόση μνήμη βλέπουν και τα πόσα cores μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Μέσα στο SQL Server, όταν αγοράζουμε το SQL Server, στα χέρια μας έχουμε διαθέσιμα όλα τα service τα οποία αυτός έχει, και ξεκινάμε από το κλασικό database engine, αυτό που όλοι στο μυαλό μας έχουμε για το SQL Server. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε στο SQL Server έχουμε ανάλυση services, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε analytics μέσω κύβων, είτε σε multi-dimensional μοντέλα, είτε σε tabular μοντέλα. Έχουμε τα reporting services, όπου εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στο setup του SQL Server, όπως παλιότερα ενδεχομένως να είχαμε συνηθίσει, δεν θα βρούμε τα reporting services, αλλά θα πρέπει να πάμε μέσα από το setup και να κατεβάσουμε ξεχωριστά τα binaries για το installation, το reporting services. Απλά ένα ακόμα download υπάρχει. Δεν είναι κάτι έξτρα, δεν πληρώνουμε κάτι έξτρα. Απλά πρέπει να κατεβάσουμε τα binaries. Υπάρχουν τα integration services του SQL Server, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε ETL κυρίως διαδικασίες και όχι μόνο. Υπάρχουν τα master data services και τα data quality services, τα οποία έχουν να κάνουν με data cleansing. Το ένα, τα master data αφορούν αυτό που λέμε να έχω το χρυσό record, το gold record, όπου στην ουσία απευθύνεται πάνω στο entity, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, αν έχουμε πολλά συστήματα, να έχουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο την πραγματική αλήθεια του συγκεκριμένου record. Π.χ. ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε τους πελάτες και να λέμε ότι τα πραγματικά στοιχεία του πελάτη είναι μέσα στα master data, και αυτά να χρησιμοποιούνται είτε να αναγυρίσουν τη σωστή πληροφορία στα συστήματα τα άλλα, το CRM, το ERP μου, ή να χρησιμοποιηθούν για τις ETL διαδικασίες μου, για το cleansing των διαδικασιών μου, ώστε να μεταφέρω σωστά τα data στο data warehouse. Το ίδιο είναι και τα data quality services, απλά τα data quality services είναι σε επίπεδο domain, είναι σε επίπεδο κολόνας. Έχω φυσικά τη δυνατότητα μέσα στο SQL Server να κάνω και machine learning. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σας έλεγα δώστε του σημασία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο feature το οποίο έχουμε μέσα στα data του SQL Server, στα οποία μπορούμε, χρησιμοποιώντας απλά Transact SQL, π.χ. ας πούμε υπάρχει predict, να μπορούμε να κάνουμε machine learning εφαρμόζοντας διάφορους αλγόριθμους στα δεδομένα μας, χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε τα data μας και να τα πάμε κάπου αλλού. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Όσον αφορά τις εκδόσεις και το τι feature κάθε έκδοση υποστηρίζει, ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και για να δούμε λίγο το συγκεκριμένο κατάλογο, ας πούμε ότι θα πάμε να διαλέξουμε το πρώτο, το οποίο έχει το κομμάτι με το database engine. Θα φέρω εγώ εδώ πέρα και θα το δούμε το website. Θα δείτε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο σημείο βλέπετε ότι έχω τη δυνατότητα να έρθω και να δω πάρα πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, μπορώ να έρθω να δω το ποια είναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κάθε version του SQL Server. Π.χ. ας πούμε στη στάνταρ έκδοση μπορείτε να δείτε
μέχρι 4 sockets ή 24 cores. Στην Express Edition μπορείτε να έρθει να δείτε όσον αφορά τη CPU από ένα socket ή μέχρι 4 cores. Όπως επίσης για τη μνήμη, για το database engine, το τονίζω, δεν είναι για όλα τα services, είναι μόνο για το database engine, είναι 128. Στη Web 64, στην Advanced, στην Express έκδοση γενικότερα είναι περίπου 1,5 γίγα. Όπως επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά για το τι μπορείς να δεις σαν μνήμη στα tabular μοντέλα, στα analysis services. Επίσης εδώ έχει όλα τα features, ποια features υποστηρίζονται σε κάποια έκδοση, π.χ. το database snapshots, τα always on πως υποστηρίζονται, π.χ. το resumable index rebuild σου λέει ότι είναι ένα feature που υποστηρίζεται μόνο στην enterprise έκδοση. Όπως επίσης ας πούμε μπορούμε να κατέβουμε πιο κάτω και να δούμε για τους column store indexes, τα πόσα instances μπορώ να έχω και ούτω καθεξής. Και πάμε στα features όπως είναι row level security που υποστηρίζεται σε όλες τις εκδόσεις, always encrypted σε όλες τις εκδόσεις, data masking σε όλες τις εκδόσεις, server audit σε όλες τις εκδόσεις. Ένα πολύ ωραίο επίσης database audit που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν μόνο enterprise έκδοση, βλέπετε ότι υπάρχει πλέον σε όλες τις εκδόσεις. Το transparent data encryption που ήταν ένα feature το οποίο υποστηριζόταν στην enterprise έκδοση υποστηρίζεται και στη standard έκδοση. Μπορούμε να δούμε τα κομμάτια όσον αφορά το replication και ούτω καθεξής. Δεν θα σας βασανίσω περισσότερο εδώ πέρα μέσα γιατί βλέπετε ότι έχω όλη τη δυνατότητα να δω σε κάθε version, σε κάθε έκδοση του SQL Server τι μπορώ να υποστηρίξω, άρα με βάση το τι έχω υλοποιήσει τι πρέπει να διαλέξω. Αντίστοιχα για αυτήν εδώ την ιστορία υπάρχουν και για τα analysis services όπου σου λέει για τα analysis services τα limitations τα οποία υπάρχουν και τα features τα οποία υποστηρίζονται. Θα έπρεπε να κάτσετε να τα μελετήσετε αυτά τα πράγματα για να αποφασίσετε σωστά σε κάθε έκδοση, την κάθε έκδοση την οποία χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε στην εγκατάσταση την οποία θα κάνετε. Αντίστοιχα υπάρχουν για τα reporting services, να το δούμε και αυτό, όπου σου λέει για τα reporting services τι εκδόσεις έχω, που υποστηρίζονται, τι features υποστηρίζονται και ούτω καθεξής. Και φυσικά για τα integration services. Θα μου επιτραπεί να κάνω μία επισήμανση όσον αφορά τα integration services. Τα integration services είναι ένα service το οποίο πολύ αγαπάμε και καλά κάνουμε και το αγαπάμε. Τα integration services κατά κύριο λόγο χρειάζονται μνήμη. Και τα integration services δεν έχουν limitations όσον αφορά τη μνήμη που θα πάρουν. Δυνητικά μπορούν να πάρουν όλη τη μνήμη από το σύστημά μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλή περίπτωση και προτείνεται και από τη Microsoft να έχουμε τα integration services σε ξεχωριστό instance με δικά του resources και να μην το βάζουμε στο ίδιο instance που έχουμε και το database engine, γιατί μπορούμε να βρεθούμε σε εκπλήξεις όσον αφορά τη μνήμη την οποία καταναλώνεται. Δεν είναι το καλύτερό μου χαρτί και δεν θέλω να μπλέξω ποτέ με αυτό το κομμάτι που λέγεται license, το αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι. Απλά να ξέρουμε όμως κάποια βασικά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σε πρώτο επίπεδο. Η Enterprise έκδοση είναι per core, πληρώνω per core και πληρώνω σε ζεύγη. Κάθε δύο core έχει μια τιμή. Δεν τη θυμάμαι καθόλου, ούτε απ' έξω, θα πρέπει να την ψάξω να τη βρω και δεν με απασχολεί κιόλας γιατί δεν πουλάω. Από εκεί και ύστερα υπάρχει η standard έκδοση του SQL Server που έχει τη δυνατότητα να πας per core αλλά και server και cloud, δηλαδή να πάρεις ανά χρήστη. Η web έκδοση είναι μια ιδιαίτερη πολιτική όσον αφορά το πώς είναι το license. Το συμφωνούν με τον εκάστοτε provider. Η Developer Edition, είπαμε, είναι free, μπορείτε να την κατεβάσετε και να τη χρησιμοποιήσετε. Και φυσικά υπάρχει και η Express έκδοση του SQL Server που αν κάποιος έχει κάτι πολύ μικρό μπορεί να χρησιμοποιήσει, δηλαδή δεν έχει ανάγκη να έχει δεδομένα πάνω από 10 GB και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα performance χρησιμοποιώντας τα
4 cores τα οποία μπορεί να δει και το 1,5 γίγα μνήμης, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, το να πάρω το CD του SQL Server και να κάνω εγκατάσταση είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά όμως δεν είναι η σωστή διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το τι πρέπει να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε SQL Server. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι να καταλάβουμε τι CPU χρειαζόμαστε και πόσες CPU χρειαζόμαστε. Για να καταλάβουμε πόσες CPU χρειαζόμαστε, καταρχήν δεν είναι μια εύκολη επίλυση αυτής της εξίσωσης. Θα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Αν έχουμε κάτι που είναι στον ιδεατό κόσμο και δεν έχουμε πάρει μετρήσεις από κάποια χρήση του ή δεν έχουμε δει statistics από τη χρήση των queries την οποία κάνουμε, δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να πει ότι θέλω τόσες CPU ή χ CPU ή ψ CPU όσον αφορά το νούμερο. Υπάρχουν από την εμπειρία μας κάποιες λύσεις αυτής της εξίσωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό που θα πω σε λίγο να το ακολουθείτε σαν κάτι το οποίο είναι κανόνας. Γενικότερα από την εμπειρία μας έχει δείξει ότι με βάση αυτά που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή το application το οποίο έχουμε στα χέρια μας και το τι θέλουμε να ικανοποιήσουμε, λέμε χωρίς να σημαίνει ότι είναι ακριβή, ότι για περίπου 5 concurrent χρήστες χρειαζόμαστε ένα core. Άρα λοιπόν, αν δυνητικά εγώ θέλω να ικανοποιήσω 50 concurrent χρήστες, δηλαδή 50 χρήστες που τη δεδομένη χρονική στιγμή όλοι τους ζητάνε κάτι, θα πρέπει να έχω 10 cores. Αυτό όμως, ξαναλέω, δεν είναι ο απόλυτος κανόνας, αλλά μας δίνει μία αίσθηση για το πού θα οδηγηθούμε. Από εκεί και ύστερα, σε κάθε CPU δίνουμε γύρω στα 8 στο λειτουργικό και για κάθε core που χρησιμοποιούμε βάζουμε από 4 έως 8 γίγα μνήμης. Ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βγει από την εμπειρία. Η πραγματική χρήση, το πόσα cores θέλω και τα πόση μνήμη θέλω γίνεται αφού στα χέρια μου έχω μετρήσεις. Έχω δηλαδή ένα σύστημα το οποίο το έχω βάλει και δουλεύει και έχω πάρει τα μετρήσιμά του, δηλαδή έχω δει πόσες είναι οι χρήσεις που πέφτουν πάνω, πώς είναι το CPU usage, πώς είναι η μνήμη την οποία καταναλώνω και αρχίζω να βλέπω πράγματα που μου δείχνουν το αν θέλω περισσότερο ή θέλω λιγότερο. Φυσικά υπάρχουν και τα limited που σου λέει, ας πούμε, το documentation, ότι ο SQL Server μπορεί να στηθεί με 4 GB RAM, ας πούμε, και με 2 cores, ας πούμε. Αυτά είναι τα limited, καλοί μου άνθρωποι, δεν είναι για να μπουν σε παραγωγή. Αν θέλει κάποιος να τα δοκιμάσει στο σπίτι του, στο πισάκι του, για να κάνει κάποιο μικρό τεστ ή να αρχίζει να μαθαίνει, ξέρω εγώ, Transact SQL, πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν είναι για παραγωγικό σύστημα. Ναι, μεν λέει limited, αλλά δεν είναι αυτό που θα βάλουμε στην παραγωγή. Γιατί βλέπω πολλούς που πηγαίνουν, ας πούμε, και λένε, α, τι λένε πια τα limitation, ποια είναι τα minimum requirements, είναι αυτά, μάλιστα, βάλε τα minimum. Ναι, δεν θα παίξει όμως. Δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όσον αφορά τις CPUs, δεν κάνουν όλες οι CPUs για SQL Server. Οι CPUs οι οποίες θα πρέπει να παίρνουμε, να αγοράζουμε για τον SQL Server, πρέπει να είναι τέτοιες που να έχουν μεγάλη L2 και L3 CAS. Και αν θέλω να καλύψω ένα transactional σύστημα, καλό είναι να έχω L3 CAS. Αν θέλω να καλύψω ένα data warehouse σύστημα, καλό είναι να έχω L3 CAS. Αν θέλω να καλύψω ανάλυση service σε tabular mode, θέλω μεγάλη L2 CAS. Άρα λοιπόν, το να προσπαθώ να βρω ένα προσέσορα ο οποίος να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες, δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό που έχω να δώσω σαν συμβουλή, αν θέλετε με ένα τύπο προσέσορα να καλύψετε όλες τις ανάγκες, είναι να βρείτε τον προσέσορα εκείνο που σε σχέση με τους άλλους προσέσορες να σας δίνουν μεγάλη L2 και L3 CAS, άσχετα αν είναι πιο αργός από τους άλλους.
Το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η μνήμη. Ο SQL Server θέλει μνήμη. Η μνήμη είναι φτηνή. Βάλτε μνήμη. Πραγματικά σας λέω, βάλτε μνήμη. Δεν έχει νόημα να έχετε μνήμες που είναι κάτω από 32 γίγα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Βάλτε μνήμη. 32 γίγα μνήμη είναι τίποτα σαν κόστος. Ακόμα και τον πιο ακριβό σερβερ να έχετε. Επίσης είναι αμαρτία από το Θεό να παίρνετε στάνταρ έκδοση του SQL Server, να έχετε δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρετε την έκδοση του, τη στάνταρ έκδοση του SQL Server και να βάζετε, ξέρω εγώ, 16 γίγα μνήμη. Τη στιγμή που να φτάσει στα 128 γίγα μνήμης σε ένα σερβερ επάνω δεν είναι ούτε ένα χιλιάρικο. Έχει τόσο πέσει πολύ η τιμή. Άρα λοιπόν σκεφτείτε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πριν ξεκινήσετε να βάλετε το CD του SQL Server για να κάνετε την εγκατάσταση. Το άλλο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το storage το οποίο θα διαλέξουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλά ωραία πράγματα όσον αφορά το storage. Καταρχήν, εδώ πρέπει να επισημάνουμε τι θα είναι αυτό το storage. Θα είναι ένα storage που θα είναι DAS ή θα είναι SAN. Δηλαδή θα είναι ένα storage το οποίο έχω ένα server και έχει μέσα του τους δίσκους ή θα έχω ένα storage δικτυακό, ένα SAN. Στην προκειμένη περίπτωση μου είναι αδιάφορο το τι θα χρησιμοποιήσω, αρκεί να έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Να καλύπτουν τις ανάγκες μου σε χωρητικότητα και το άλλο είναι να υπάρχει ταχύτητα συνδυαζόμενη με κάποιο fault tolerance. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε διάφορα RAID. Υπάρχει το RAID 0, το οποίο το RAID 0 στην ουσία είναι να έχεις spindles μεταξύ τους, να έχεις stripe όπως λέμε. Δεν μου δίνει fault tolerance, απλά χωρίς τα data μου. Υπάρχει το RAID 1, υπάρχει το RAID 5. Το RAID 5 είναι καλό γιατί μου δίνει fault tolerance. Είναι αργό στο write, αλλά είναι γρήγορο στο read. Άρα μπορώ, εφόσον δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις σε write operations, να το χρησιμοποιήσω. Π.χ. ας πούμε σε ένα data warehouse που δεν έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε write operations, μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα RAID 5. Φυσικά υπάρχει το RAID 10, το οποίο το RAID 10 είναι κάτι το οποίο έχω ζεύγει και έχω και fault tolerance και κάνει και χρησιμοποιεί και parities. Είναι πιο πολύ οι δίσκοι που χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου, αλλά την κάνω τη δουλειά μου και την κάνω καλά. Απλά χρειάζομαι λίγο περισσότερο, είναι λίγο πιο ακριβό. Γενικότερα, αυτό που θέλω να λάβετε υπόψη είναι ότι θα πάτε να στήσετε ένα SQL Server και θα πάτε να φτιάξετε ένα storage που έχει μηχανικούς δίσκους. Αν, ας πούμε, προέχετε προβλέψει ότι εγώ θα φτιάξω ένα storage το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, 10 τέρα, μπορείτε αυτά τα 10 τέρα να έρθετε και να τα φτιάξετε και με δύο δίσκους των 5 τέρα. Μπορείτε αυτά τα 10 τέρα να τα φτιάξετε και με 5 δίσκους των 2,5 τέρα. Μπορείτε να φτιάξετε αυτά με 10 δίσκους του 1 τέρα. Τι θα επιλέξετε? Ο κανόνας σε αυτή την περίπτωση είναι να επιλέξετε πολλούς δίσκους. Γιατί ο κάθε δίσκος έχει το δικό του spindle, δηλαδή τον άξονα στον οποίο γυρίζουν οι κύλινδροι. Άρα λοιπόν, έχοντας περισσότερους άξονες, περισσότερες στροφές, ας το πούμε έτσι, έχω καλύτερο performance. Δεν θα φτιάξουμε έναν δίσκο, δεν θα φτιάξουμε ένα storage με ένα δίσκο. Καλά, δεν θα φτιάξουμε ένα storage με ένα δίσκο, είναι κανόνας, αλλά αν, ας πούμε, πεις ότι εγώ θα το στήσω με DAS δίσκους, δηλαδή με local attached δίσκους, δεν θα πάω να στήσω, να πάρω ένα δίσκο των 10 τέρα. Θα προσπαθήσω να πάρω κάποιους δίσκους που όλοι μαζί να έρθουν και να μου δώσουν αυτή τη συγκεκριμένη χωρητικότητα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Επίσης, τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει πολλούς να χρησιμοποιούν SSD δίσκους. Δεν έχω καμία αντίρρηση στη χρήση των SSD δίσκων, αρκεί αυτοί οι SSD δίσκοι να μην είναι του εμπορίου, να είναι πιστοποιημένοι για βαριές χρήσεις. Και τι θέλω να πω, να είναι storage και να υπάρχει ένας κατασκευαστής από πίσω που να σου εγγυάται την
αξιοπιστίας των συγκεκριμένων δίσκων. Η ένστασή μου με τους SSD δίσκους είναι, και ειδικά του εμπορίου, είναι ότι αν αρχίζουν να έχουν προβλήματα, δεν το μαρτυράνε. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν μιλάνε, δεν απαντάνε, δεν κάνουν τίποτα. Και αν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, στους SSD δίσκους, αλλά σε storages. Φυσικά, υπάρχουν και τα flash storages, τα οποία ξεκινήσανε με μια τιμή α πριν κάποια χρόνια, τώρα η τιμή τους είναι αρκετά λογική για αυτούς που θέλουν να έχουν flash storage. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος flash storage σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά operations τα οποία του δημιουργούν και read και write operations, τα δημιουργούν πρόβλημα με τους μηχανικούς δίσκους. Δεν είναι αυτά τα storages για να κρύψουμε τα προβλήματα της εφαρμογής. Ξέρω, πολλοί λένε, έχω μια εφαρμογή, σέρνεται, γιατί είναι κακοσχεδιασμένη, γιατί είναι κακογραμμένη, γιατί. Πώς θα σηκώσω το χαλάκι για να κρύψω το πρόβλημα? Ας πάρω γρήγορους δίσκους, ας πάρω περισσότερη μνήμη. Ναι, αυτό είναι μια εύκολη λύση. Παίρνουμε περισσότερο σίδερο για να καλύψουμε τα προβλήματά μας, αλλά θα έλεγα, ας σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα το οποίο ακόμα πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο κομμάτι στο οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι εκεί που στείλουμε SQL Server, στείλουμε πάνω σε ένα λειτουργικό. Δόξα τω Θεώ, το SQL Server μπορούμε να το στήσουμε πλέον και σε Windows και σε Linux. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας μιλήσουμε για το πιο εύκολο πράγμα που στείλουμε, που είναι, ξέρω εγώ, το πιο σύνηθες installation, που είναι η εγκατάσταση σε περιβάλλον Windows. Φυσικά, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι το SQL Server μπορούμε να το στήσουμε και σε Kubernetes, μπορούμε να το στήσουμε και σε Docker. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες για να εγκαταστήσουμε το SQL Server και τον στείλουμε το SQL Server. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε στήσει SQL Server on Linux. Είναι μια ωραία διαδικασία που σιγά σιγά τα limitations τα οποία έχει, δηλαδή στην ουσία οι ελλείψεις σε features που υπήρχαν στις πρώτες εκδόσεις, έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται και μπορεί άνετα κάποιος να χρησιμοποιήσει SQL Server on Linux. Το προϊόν είναι το ίδιο, δεν αλλάζει τίποτα, απλά. Και πολλές φορές μπορεί και κανένας να μην καταλάβει και κάποιος, ας πούμε, ότι στο πίσω μέρος υπάρχει διαφορετικό λειτουργικό. Εφόσον όμως μιλάμε για αυτό που συνήθως χρησιμοποιεί ο κόσμος και αυτό που συνήθως χρησιμοποιεί ο κόσμος είναι Windows, ας έρθουμε να δούμε κάποια πράγματα. Στείνουμε το λειτουργικό. Μπράβο μας. Ξέρουμε να στείλουμε το λειτουργικό και ξέρουμε να το σετάρουμε σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Θα μου πει κάποιος, τόσο πολύ δύσκολο να στήσει το λειτουργικό. Βάζει το CD μέσα, πατάς next, τα κάνει όλα μόνος του και τέτοια και τελειώσαμε. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε optimize. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να έρθουμε για να κάνουμε optimize είναι να έρθουμε και να πούμε το κομμάτι του power plan. Όταν στείλουμε το λειτουργικό μας σύστημα, το λειτουργικό μας σύστημα στείνεται με balance power plan. Στην ουσία θέλει να κάνει οικονομία στο ρεύμα. Κάνοντας όμως οικονομία στο ρεύμα, δεν αξιοποιώ 100% τα resources μου, τόσο σε ταχύτητα στους δίσκους, όσο ταχύτητα στη μνήμη, όσο ταχύτητα στη CPU. Δεν θέλω να έχω μία Ferrari και επειδή φοβάμαι να πληρώσω πολύ βενζίνη, να πηγαίνω με πρώτη δευτέρα και όταν πάω να ανεβάσει πάνω από τις 2.000 τροφές να βάζω νεκρά. Θέλω να είμαι πάντα στην έκτη, στην έβδομη ταχύτητα και να πηγαίνω με 200, με 300, με όσα πάει. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν στείλουμε το λειτουργικό σύστημα είναι να πάμε να κάνουμε το power plan high. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει να το κάνει αυτό? Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να έρθει να το κάνει αυτό. Πηγαίνοντας στο λειτουργικό του σύστημα και κάνοντας δεξί κλικ μπορεί να έρθει στα power options και εδώ στα power options να έρθει και να του πει ποιο είναι το οποίο θέλω να ορίσω. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι ακόμα και στο VM, γιατί γι' αυτό είναι ένα VM, high, ακόμα και στο host, high το power balance. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος θέλει αυτό να το αλλάξει, μπορεί να έρθει και να το αλλάξει και με power cell. Υπάρχει
Και όχι, θα το πάμε από εδώ. Ας το πάμε edit. Μπορεί να έρθει και να εκτελέσει το συγκεκριμένο PowerShell command, το οποίο το συγκεκριμένο PowerShell command θα έρθει και θα κάνει high το power plan. Το άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο χρησιμοποιούμε και πρέπει να κάνουμε είναι το optimizing for background services. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε τα services να έχουν τον πρώτο λόγο και να πηγαίνουν και να εκτελούνται αρκετά πιο γρήγορα. Ένα από τα πράγματα τα οποία δυστυχώς βλέπω όλο και περισσότερο να γίνεται έχει να κάνει με το block size στους δίσκους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που στείλουν το SQL Server στο C Drive και βάζουν και τις database στο C Drive. Είναι λάθος. Καταρχήν, πέρα από το ότι στο C Drive αφήνουμε μόνο το λειτουργικό, το άλλο μεγάλο λάθος έχει να κάνει με το cluster size. Όλους τους δίσκους τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε τις database μας, θα πρέπει για το database engine, το τονίζω για το database engine, να είναι οι δίσκοι μας formatted με 64K cluster size. Για τα ανάλυση services σε multi-dimensional model, θα πρέπει εκεί που είναι η βάση μας, οι βάσεις μας, που είναι η κύβη μας, να είναι formatted στο, με block size 32K. Εάν χρησιμοποιώ file streams, θα πρέπει τα file streams να βρίσκονται σε ξεχωριστούς δίσκους από εκεί που είναι η database μας και να είναι formatted στα 4K, γιατί συνήθως στο file streams δεν βάζουμε πάρα πολλά μεγάλα documents. Εκτός και αν πει κάποιος ότι εγώ θα βάζω στο file stream μέσα ολόκληρα documents ή ολόκληρα PDFs που θα έχουν, ξέρω εγώ, 50-60 σελίδες, τότε ναι, να το πούμε ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο cluster size. Για να δούμε κάτι τέτοιο όσον αφορά το τι είναι η δίσκη μας, μπορούμε να έρθουμε και να χρησιμοποιήσουμε πάλι ένα PowerShell script, το οποίο το συγκεκριμένο PowerShell script χρησιμοποιεί WMI. Αν το έρθω και το κάνω execute αυτό, βλέπετε ότι έρχεται και μου λέει ότι οι δίσκοι που έχω στο συγκεκριμένο virtual μηχανάκι είναι όλοι με 65.536 bytes, άρα λοιπόν είναι 64K και είναι το σωστό. Τώρα θα μου πει κάποιος, πρέπει να έχω τόσους πολλούς δίσκους? Ναι, πρέπει να έχω τόσους πολλούς δίσκους. Ο βασικός κανόνας για το performance του SQL Server είναι να κάνω isolate τα πράγματά μου. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω ξεχωριστό δίσκο για τα data αρχεία. Θέλω ξεχωριστό δίσκο για τα log αρχεία. Θέλω ξεχωριστό δίσκο για την DMDB. Ιδανικά θέλω και ξεχωριστό δίσκο για το log της DMDB. Θέλω ξεχωριστό δίσκο για τα backups μου. Και αν έχω στο συγκεκριμένο instance πολλές databases οι οποίες μεταξύ τους αλληλοσπαράσσονται για να πάρουν IOPS, να πάρουν δίσκο, θα πρέπει να τις χωρίσω σε ξεχωριστούς δίσκους. Όλοι ζητάτε τα best practices. Εγώ σας λέω τα best practices αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να ακολουθήσετε τα best practices. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η συζήτηση η οποία κάνουμε αν αποφασίσει ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του. Αν μας ενδιαφέρει το performance, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε ευαγγέλιο. Και όταν μας ρωτάνε τι χρειάζεσαι για να στήσεις SQL Server, να ερχόμαστε και να τα εξηγούμε όλα αυτά και όχι να λέμε «Α, δεν πειράζει, βάλτα και θα δούμε». Η μόνη περίπτωση να πεις «βάλτα ό,τι και θα δούμε» είναι να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ένα lab. Ο πελάτης δεν θέλει να έχει performance issues, όσο μικρός και να είναι. Και ανάλογα με το τι μπορεί να πληρώσει, αν το εξηγήσεις, θα έρθει και θα στο δώσει. Αν τώρα ο πελάτης αποφασίσει κάτι διαφορετικό, τι να σας πω. Στήστε τον και απλά μετά καθίστε εκεί να κυνηγέστε μεταξύ σας. Δεν είναι από τα ωραία πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται. Το άλλο πράγμα
το οποίο είναι χρήσιμο και καλό είναι να το λάβουμε υπόψη, είναι το Lock Page in Memory. Ήταν κάτι το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πολλά άρθρα στο ίντερνετ. Το Lock Page in Memory δεν είναι κάτι το οποίο το ενεργοποιούμε με το καλημέρα. Το Lock Page Memory είναι όταν θα δούμε ότι τα Windows, το λειτουργικό δηλαδή, έχει memory pressure. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει σωστά estimation όσον αφορά τη μνήμη. Για να υπάρχει memory pressure στο λειτουργικό σημαίνει ότι έχουμε πάει και έχουμε βάλει ό,τι χειρότερο στη μνήμη. Αν έχουμε υπολογίσει σωστά τη μνήμη την οποία χρειαζόμαστε, memory pressure δεν θα έχουμε. Επίσης, επειδή στείνεται και σε VM, γενικώς το locking page in memory σε VM δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη πρακτική. Να ήταν φυσικό το μηχανάκι, physical μηχανή, να πω ναι, να στήσουμε να, και δούμε ότι έχουμε memory pressure στο λειτουργικό, να πω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο feature. Τώρα γενικώς τι σημαίνει memory pressure. Ο SQL Server θέλει μνήμη. Και γενικώς του αρέσει να παίρνει τη μνήμη από το λειτουργικό σύστημα. Αν δεν έχω ρυθμίσει σωστά το minimum και το maximum server memory που θα δούμε σε λιγάκι, κάποια στιγμή ο SQL Server θα πάρει μνήμη που έχει θέλει το λειτουργικό και οπότε θα αρχίσει το λειτουργικό να φωνάζει ότι πεθαίνω. Επειδή όμως ο SQL Server ξέρει ότι αν πεθάνει το λειτουργικό θα πεθάνει και αυτός, τότε αρχίζει και του δίνει μνήμη. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το λειτουργικό αρχίζει να έχει memory pressure και λέει, εντάξει, δεν θα πάρω ακόμα, δεν θα φωνάξω ακόμα, αλλά τι θα έρθει να κάνει, θα έρθει και θα γράψει στο δίσκο. Εκεί λοιπόν έρχεται το lock page in memory, όπου στην ουσία τι γίνεται, αντί να κατεβάσει τη σελίδα του SQL Server από τη μνήμη στο δίσκο, του λέμε με το lock page in memory να την κρατήσει συνέχεια στη μνήμη. Αυτά έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Άρα, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε είναι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά συγγνώμη, τη μνήμη την οποία χρειαζόμαστε. Στη σημερινή εποχή, ένα άλλο κομμάτι το οποίο χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε auditing. Θα μου πεις, το θέλουν όλοι το auditing? Πλέον το θέλουν όλοι το auditing. Έχει HTTPR. Όλοι θέλουν κάτι από το φουκαριάρικο το auditing. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους χώρους για το auditing. Και πού θα είναι αυτή, θα είναι στο event log ή θα το βγάλουμε σε ξεχωριστά? Αν είναι στο event log, θα πρέπει να φροντίσουμε το event log να είναι σε κάποιο χώρο, σε κάποιο δίσκο που να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τον όγκο που τον audit logs που βγάζει ο SQL Server. Αν τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το SQL Server Logging, auditing όπως το λέμε, θα πρέπει πάλι να έχουμε φροντίσει να έχουμε τους χώρους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται για να κρατήσω τη συγκεκριμένη πληροφορία. Άρα λοιπόν, όταν έρχομαι να κάνω διαστασιολόγηση ένα SQL Server και να πω τι χρειάζεται, θα πρέπει να λάβω όλα αυτά υπόψη μου. Επίσης να τονίσω ότι όλα αυτά που βάζουμε, π.χ. το auditing, π.χ. ας πούμε το transparent data encryption, π.χ. ας πούμε το always encrypted ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο feature του SQL Server, όλα έχουν ένα overhead. Όλα έχουν ένα penalty. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει penalty. Άλλο μπορεί να έχει ένα penalty που να είναι πάρα πολύ μικρό, άλλο μπορεί να έχει κάτι που να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ή ακόμα ξέρω και το query store ας πούμε. Και έλει και αυτό resources για να χρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν, στο μυαλό μου θα πρέπει να λάβω υπόψη ότι ναι, εγώ υπολόγιζα ότι θέλω τόσα cores, αλλά επειδή πρόκειται να χρησιμοποιήσω και το τάδε feature και το τάδε feature και το τάδε feature και το τάδε feature, χρειάζομαι περισσότερα cores. Γιατί αν αυτά δεν τα υπολογίσεις, στο τέλος της ημέρας όταν αρχίσεις να τα βάλεις, από κάποιον χρήστη θα λείψουνε. Άρα θα έχεις τα προβλήματα όσον αφορά το performance. Δεν είναι δύσκολο να κάτσεις να τα σκεφτείς όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάτσεις να τα σκεφτείς όλα αυτά. Άρα λοιπόν, έχετε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας με ποιον τρόπο πρέπει να δουλέψετε για να
βρείτε τι πραγματικά χρειάζεστε. Και αφού λοιπόν το έχετε πάρει αυτό το ωραίο σίδερο και έχετε πει τι θέλετε, το επόμενο κομμάτι είναι να έρθετε να κάνετε installation στον SQL Server. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι να έρθεις και να βάλεις το CD του SQL Server και να πας να τρέξεις στο setup. Μπράβο, εξαιρετικά. Ξεκινάς λοιπόν και λες θα κάνω setup το SQL Server και φτάνεις λοιπόν στην πρώτη οθόνη και έχει διάφορες ωραίες επιλογές. Δεν ξέρω αν εδώ έχετε έρθει και έχετε έτσι ψάξει λίγο τις συγκεκριμένες επιλογές. Όπως ας πούμε το documentation, όπως ας πούμε το migration assistant που σου δίνει. Αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς, το system configuration check το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν θα έρθείτε στα διάφορα tools, έχει να κάνει με το να δείτε ας πούμε, να κάνετε preparation των SQL Server, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν virtual μηχανές και θέλουν να έχουν ένα virtual μηχανάκι με SQL Server έτοιμο, οποτεδήποτε κάποιος σου ζητήσει να πάμε και να το στήσουμε άμεσα, μπορείτε να το κάνετε με ένα standalone instance, να είναι παγωμένο και μόλις το ζητήσει κάποιος, το ανοίγετε το virtual μηχανάκι και απλά λέτε στο SQL Server ενεργοποιήσου, τόσο εύκολα. Είναι όπως είναι η Docker που λέμε τώρα, που στείνεις ένα SQL Server κατευθείαν. Αυτό το είχαμε χρόνια, απλά ήταν έτσι λίγο ψηλό καλυμμένο. Όπως επίσης έχει εδώ διάφορα resources που μπορείτε να διαβάσετε και φυσικά έχει πάρα πολλά εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Π.χ. ας πούμε όταν πας σε ένα instance και θες να δεις σε ένα box και θες να δεις τι instances, ποια είναι τα services του SQL Server τα οποία είναι εγκατεστημένα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Discovery Report, το οποίο αυτό έρχεται και στο δίνει. Επίσης να τονίσω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε το CD. Όταν στέκετε στη SQL Server, αν πάτε και χρησιμοποιήσετε το installation wizard που έχει, θα σας το δείξει. Και εδώ λοιπόν έρχεται και σου λέει ότι στο συγκεκριμένο box έχω στημένα όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Και έχω στημένα τα πράγματα και έχω το τάδε service, την τάδε γλώσσα, την τάδε έκδοση. Και εδώ έχει να κάνει με το version που έχει το κάθε service και αν είναι cluster, αν είναι configure ή οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο είναι ότι αν θα έρθετε στο SQL Server και έχετε ήδη εγκατεστημένο SQL Server, αν θα πάτε στο SQL Server Installation Center, πάλι θα σας ανοίξει ο συγκεκριμένος διάλογος και πάλι μπορείτε να πάτε στα tools και να φωνάξετε το συγκεκριμένο κομμάτι. Από εκεί και ύστερα, όταν εγώ θέλω να στήσω το SQL Server, τι έχω στα χέρια μου να στήσω? Καταρχήν, βλέπετε ότι έχει την επιλογή να σε πάει στο web για να κατεβάσεις τα reporting services. Έτσι. Έχετε εδώ λοιπόν τα reporting services και σου λέει να έρθεις και να τα κάνεις download και να έρθεις και να δεις πώς θα τα εγκαταστήσεις. Είναι μια χαρά εύκολες οδηγίες. Ωραία, ένα το κρατούμε. Δεύτερον, εδώ έχει να κατεβάσεις το management studio, τα management studios, δηλαδή το SSMS που λέμε. Έχει ένα μικρό προβληματάκι ο 19, αλλά θα το λύσουνε. Το οποίο έχει να κάνει ότι αν έχεις στήσει την τελευταία έκδοση του Management Studio, αντιμετωπίζεις προβλήματα στην εγκατάσταση του SQL Server του 2019. Οπότε αν θέλετε να τα στήσετε, στήστε πρώτα τον SQL Server του 2019 στην RTM έκδοση και μετά στήστε το Management Studio. Ή αν μπέστε σε αυτή την περίπτωση, κάνετε uninstall το Management Studio, στήστε το SQL Server και ξαναστήστε το. Έχει ένα μικρό προβληματάκι το οποίο είναι γνωστό και θα λυθεί ως ονούπο. Το άλλο έχει να κάνει με τα SQL Server Data Tools, για να μπορέσετε να έχετε είτε projects που είναι σε SQL Server, είτε σε Business Intelligence Analysis Services, Reporting Services, Integration Services. Και φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι εγώ θέλω να στήσω ένα καινούριο instance SQL Server. Ξεκινάς λοιπόν και εδώ αυτά που έχεις διαθέσιμα είναι η κλασική διαδικασία. Εδώ δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Εδώ είσαι ένας καλός Nexter. Απλά πρέπει λίγο σοφά να προβλέψεις κάποια πραγματάκια. Σου γκρινιάζει λίγο για το firewall και σου λέει ότι ναι, αν πρέπει να πας στο firewall και να βάλεις τη συγκεκριμένη πόρτα που ακούει το συγκεκριμένο instance για να μπορεί να έχει εισερχόμενες κλήσεις, δηλαδή από τον έξω κόσμο να το χτυπάνε, το οποίο το κάνεις μετά αφού τελειώσεις την εγκατάσταση. Και εδώ αν υπάρχει κάποιο instance, εγώ έχω ένα instance,
μπορεί να σου πει ή να θες να προσθέσεις features στο υπάρχον instance ή να έρθεις και να φτιάξεις ένα καινούργιο instance του SQL Server, και επειδή εδώ χρησιμοποιώ την Developer Edition, θα του πω ναι, θέλω την Developer Edition. Σου λέει τα γνωστά, τα οποία δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά, και φτάνουμε στο σημείο αυτό που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Για προσέξτε τι έχω να πω. Επειδή εγώ ήδη έχω κάποιο εγκατεστημένο instance, κάποια shared feature όπως το machine learning με R και Python, data quality services, integration services και το distributed replay controller και master data είναι ήδη εγκατεστημένα. Αυτό που όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να έρθουμε να δούμε τι γίνεται. Γενικώς αντισταθείτε στο όλα. Θέλω να τα στήσω όλα. Το πιο εύκολο πράγμα που θα πει κάποιος είναι: α, τι βλέπω εδώ, 50 features, πάτα το κουμπί ή ξέρω εγώ, κάνει select all, να τα εγκαταστήσω όλα. Δεν έχει νόημα να κάνετε κάτι τέτοιο. Εγκαταστήστε τα services τα οποία πραγματικά χρειάζεστε. Ο λόγος που λέω κάτι τέτοιο είναι γιατί δεν τα χρειάζεστε όλα. Δηλαδή κάποιος θέλει μόνο database engine, δεν χρειάζεται ανάλυση services. Αν θα φτάσει η ώρα και η στιγμή που θα θέλει ανάλυση services, το πιθανότερο είναι ότι ο συγκεκριμένος server δεν θα του κάνει. Οπότε θα πρέπει να πάει σε έναν άλλον server. Θέλω να στήσω ένα data warehouse. Θέλω να στήσω reporting services. Σκεφτείτε το λίγο διαφορετικά. Θα μου πείτε ναι, είναι extra license κτλ. Καμία αντίρρηση, μπορώ να καταλάβω τον καημό σας και τον πόνο σας, αλλά στο τέλος της ημέρας το performance μετράει. Αν τώρα κάποιος συμφωνήσει ότι ναι, με αυτά τα λεφτά έχω εκεί θα είμαι και ξέρω ότι μέχρι εκεί μπορώ να απλώ στα πόδια μου, ok, θα το δεχτούμε. Όσον αφορά το κομμάτι του database engine, έχω το γνωστό και μη εξαιρεταίο replication, το οποίο δεν θα πετάνει ποτέ, οπότε μην το αγνοείτε. Βλέπω πάρα πολλούς που αγνοούν το φουκαριάρικο το replication. Έχω τη δυνατότητα να έχω embedded μέσα στον SQL Server machine learning capabilities, χρησιμοποιώντας είτε R από τον 16, είτε Python από τον 17, είτε Java από τον 19. Το άλλο κομμάτι το οποίο έχω είναι το Full Text Search. Έχουμε δώσει μάχες για το Full Text Search να υποστηρίζει ελληνικά. Οπότε χρησιμοποιήστε Data Quality Services για το κομμάτι του να έχω data cleansing σε επίπεδο πεδίου, και φυσικά η αγαπημένη μας Polybase. Polybase είναι ένα ωραίο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πολύ πλέον στο SQL Server, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε άλλα data sources, είτε είναι RDBMS είτε Big Data, και να διαβάσουμε τα δεδομένα του. Δηλαδή μπορώ να έρθω μέσα από τον SQL Server μου και χωρίς να χρειάζεται να φέρνω data στο SQL Server μου, να μπορώ να διαβάζω data από άλλα sources όπως είναι Oracle, Terabyte, Big Data υποδομές, Spark, Hadoop. Και εκεί μάλιστα να σας πω είναι και η μεγάλη δύναμη του SQL Server, τόσο στην ενημέρωση για data warehouses, ειδικά στο Azure, για SQL Azure Data Warehouse ή όπως τα λέμε πλέον Azure Synapse, ή για να χρησιμοποιήσω τη λογική του των Big Data Clusters που έχουμε πλέον στο SQL Server. Το άλλο κομμάτι που έχω, για να παίξει Polybase χρειάζεσαι να έχεις ένα Java Connector για τα HDFS. Τα άλλα services τα οποία έχω έχει να κάνει με Data Connectivity Tools, τα γνωστά μας Integration Services, ο Distributed Replay Controller, τι είναι, ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να τεστάρεις το hardware που έχεις πάρει, αν αντέχεις αυτό που έχεις σαν φόρτο εργασίας. Η λογική του είναι ότι έχεις μαζέψει από τον παραγωγικό σου server workloads, traces, και έχεις φτιάξει έναν master SQL Server που έχει όλα αυτά τα δεδομένα, τα traces δηλαδή, και έχεις φτιάξει αντίστοιχα νη secondary replay clients, όπως τους λέμε, servers, πάλι SQL Servers με το distributed replay controller, όπου αυτής ο master δίνει τα δεδομένα στους clients και οι οποίοι κάνουν emulation, ξέρω, ανάλογα το πόσους χρήστες θες να κάνει το καθένα, 5-10, και χτυπάνε όλοι τον κεντρικό server με σκοπό να δεις αν το φορτίο που εσύ επιθυμείς αντέχει το καινούριο hardware να δώσει. Είναι μια ωραία λύση. Δεν είναι, μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν και απόλυτα documented, απλά τώρα πλέον έχει γίνει πολύ documented, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Όταν θα του πεις next, υπάρχουν εδώ κάποιες ωραίες
εκπλήξεις ή αν θέλεις αλλαγές όσον αφορά το SQL Server. Καταρχήν εδώ έρχεται και μου λέει ότι η Polybase είναι ήδη installed. Money νούμερο 1. Αν έχω ήδη στήσει Polybase σε κάποιο instance και θέλω να στήσω ένα ακόμα instance μέσα στο SQL Server, δεν μπορώ αυτό να το κάνω. Άρα λοιπόν γυρίζω να πίσω και βγάζω την Polybase. Εδώ τώρα έχω να πω κάτι πολύ 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 σημαντικό. Μέχρι πριν λίγο, μέχρι την προηγούμενη έκδοση του SQL Server, για να μπορέσεις να στήσεις Polybase, ήθελες να στήσεις GRE. Λόγω των γνωστών προβλημάτων με license, με. Πλέον έχει πάει και έχει πάρει το Open Java Runtime και αυτό κατεβάζει και στο Steam. Και αυτό μου αρέσει και εμένα πολύ περισσότερο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάω στο κομμάτι της εγκατάστασης, εδώ τώρα πρέπει να το πω ένα instance, ξέρω εγώ, ας το πω db01 και στην επόμενη εικόνα την οποία θα δούμε βλέπετε ας πούμε το OpenGRE που σου λέει να το κάνεις σε εγκατάσταση, το κατεβάζει και το στείνει. Έχει να κάνει με τα accounts που θα ξεκινάνε τα services. Χρησιμοποιήστε domain accounts, τα οποία τα συγκεκριμένα domain accounts να έχουν ένα πολύ μεγάλο password. Δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από δυνατότητες πάνω στο domain, δηλαδή να είναι απλά και μόνο στο group των χρηστών. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε domain admin, ούτε enterprise admin, ούτε τίποτα. Είναι ένα απλό domain account με κανένα καμία άλλη πρόσβαση. Αν χρειαστεί, μπορεί να του δώσει κάποια πρόσβαση σε κάποιο share folder ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό. Το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι κανονικά μιλώντας και μιλώντας για security, δηλαδή αν ήμασταν σε έναν οργανισμό που το security ήταν εκ των ουκάνευ, για κάθε ένα από αυτά τα services πρέπει να έχω ξεχωριστό account. Δύσκολο? Όχι. Εύκολο? Ούτε. Είναι, έχει μια διαδικασία την οποία πρέπει κάποιος να σου φτιάξει τα accounts, να σου βάλουμε τα passwords και να έρθουμε μετά όταν κάνουμε την εγκατάσταση να δίνουμε τα σωστά accounts. Δεν έχει κάτι απαρισσότερο. Το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτά τα accounts θα πρέπει να τα βάλουμε ειδικά για το κομμάτι του database engine, και αυτό που θα πούμε τώρα αφορά μόνο το κομμάτι του database engine, για το Grant Perform Volume Maintenance Task Privilege. Είναι αυτό που λέμε το Initial File Initialization. Τι είναι αυτό? Όταν εγώ φτιάχνω ένα αρχείο στο δίσκο για μία database, τότε για το χώρο που έχω πει ότι θα γίνει το αρχικό allocation ή το extension, το file growth είναι όπως λέμε, αυτός λοιπόν πηγαίνει και δεσμεύει το χώρο στο δίσκο και έρχεται και τον κάνει zeroing και μετά έρχεται και τον χωρίζει σε σελίδες των 8K. Κάνοντας το Grant Perform Volume Maintenance Task Privilege, αυτό που δεν κάνει είναι να κάνει το zeroing, δηλαδή κάνει allocate το χώρο στο δίσκο και τον χωρίζει σε σελίδες των 8K. Άρα κερδίζω σε performance κάθε φορά που είτε δημιουργώ μία database είτε κάνω growthing κάποιο αρχείο σε συγκεκριμένη database, γιατί βγάζω από τη ζωή μου το zeroing. Ποιο είναι το catch στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το catch στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αν βρεθεί κάποιος που είναι system administrator πάνω στο συγκεκριμένο server, δηλαδή στα Windows, και έχει τα εργαλεία αυτά που μπορεί να διαβάσει low level τους δίσκους, μπορεί στο συγκεκριμένο σημείο να δει τα προηγούμενα data. Πια σταυγό και κούρευτο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Άρα λοιπόν είναι εκ των ουκάνευ να έρθετε και να κάνετε το Perform Volumes Maintenance Task. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει εδώ έχει να κάνει με τα collation. Εκεί τι έχουν δει τα μάτια μου? Δεν θα το πιστέψετε τι έχουν δει τα μάτια πάνω σε αυτό.
Αρχικά, δεν βάζουμε Latin. Η περίπτωση να βάλουμε Latin είναι να θέλουμε να καλύψουμε κάτι που είναι legacy. Δηλαδή, τα defaults που έχει δεν μας κάνουν. Αν θα έρθω εδώ στο customization, θα δείτε ότι ακριβώς από κάτω εδώ έχει όλα τα backward compatible collations. Όλα τα backward compatible collations, τα οποία δεν μας χρειάζονται. Υπάρχουν ιδιαίτερα προγράμματα που απαιτούν κάτι τέτοιο. Π.χ. ας πούμε ο SharePoint απαιτεί Latin collation. Ή ξέρω εγώ κάτι SAP απαιτούν ένα συγκεκριμένο collation. Εμείς εδώ εφόσον θέλουμε να μπορούμε να υποστηρίξουμε όλους τους χαρακτήρες, ερχόμαστε και διαλέγουμε το πάνω κομμάτι που έχουν Windows collation. Για προσέξτε κάτι. Εδώ τώρα, συνήθως εμείς επειδή είμαστε στην Ελλάδα, πρέπει να επιλέξουμε κάτι που να είναι ελληνικό μάλιστα. Αρχόμαστε λοιπόν στα ελληνικά και βλέπετε τώρα ότι εδώ έχω Greek και Greek 100. Το Greek, αν θα το διαλέξεις, μπορείς να πεις αν θέλεις να είναι binary, binary point, κάνα type, καλά κάνα type, εμείς δεν έχουμε ιδεογράμματα, ούτε with sensitive έχουμε ιδεογράμματα. Η μόνη περίπτωση αν θέλεις να πεις που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τη χρησιμοποιώ είναι το accent sensitive. Για μας λοιπόν στην Ελλάδα το accent sensitive σημαίνει ότι το αντώνεις με τόνο είναι διαφορετικό με το αντώνεις χωρίς τόνο. Αν λοιπόν θέλετε να ψάχνετε με αντώνεις και να σας φέρνει και το τόνο, με αντώνεις με τόνο και αντώνεις χωρίς τόνο, θα πρέπει να το αφήσετε accent insensitive και όχι accent sensitive. Γιατί αν βάλετε accent sensitive και ψάξεις αντώνεις, θα σου φέρει μόνο αυτά που είναι αντώνεις χωρίς τόνο. Ενώ αν ψάξεις με αντώνεις με τόνο, θα σου φέρει μόνο αυτά που είναι με αντώνεις με τόνο. It's up to you. Αυτό όμως το Greek εδώ είναι τα collections που είναι πιο παλιά. Βλέπετε ότι έχω και το καινούριο, αυτά που είναι πιο πέρα, που είναι τα νέα. Και εδώ τώρα στα νέα, βλέπετε ότι έχει προστεθεί μια καινούργια επιλογή. Πριν το 19, ακόμα και αν του έλεγες Greek 100, η λογική ήταν ότι χρησιμοποιείς το code page 1253 ελληνικά, πάρα πολύ ωραία, είμαστε ευτυχισμένοι. Βλέπετε όμως ότι ακριβώς από κάτω έχεις τη δυνατότητα να πεις UTF-8. Τι είναι αυτό το πράγμα? Παραδοσιακά ξέρουμε ότι για να μπορέσω να έχω τη δυνατότητα να καλύψω οποιονδήποτε χαρακτήρα Unicode, τα data types τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσω στην database μου είναι NCAR ή NVARCHAR. Σωστά? Άρα λοιπόν τα data types τα οποία είναι CAR και VARCHAR δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη δυνατότητα να γράψω Unicode χαρακτήρες. Και ειδικότερα αυτά που λέμε τα supplementary characters. Έχω λοιπόν τη δυνατότητα στο SQL Server τον 2019 να κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να μπορώ σε επίπεδο server να έρθω να του πω ότι ενεργοποιώ το UTF-8. Αυτό σημαίνει τι? Ότι μπορώ να βάλω Unicode χαρακτήρες σε πεδία CAR και VARCHAR. Χωρίς αυτοί οι χαρακτήρες να χρειάζονται τα 16 bytes για αποθηκευτικό χώρο, δηλαδή τα 2 bytes, τα 16 bits, δηλαδή τα 2 bytes. Άρα λοιπόν ένας CAR χαρακτήρας είναι 1 byte, ένας NCAR χαρακτήρας είναι 2 bytes, αλλά πλέον με το UTF-8, την υποστήριξη του UTF-8, μπορώ στους CAR χαρακτήρες να αποθηκεύσω Unicode χαρακτήρες χωρίς να έχω τον έξτρα χώρο στο δίσκο ή στη μνήμη. Αυτό είτε μπορώ να το ξεκινήσω στο instance μου σε επίπεδο instance ή αν είχα μια database που την είχα σχεδιάσει από παλιά και χρησιμοποιούσα CAR και VARCHAR χαρακτήρες και θέλω να την πάω σε ένα βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας τα καινούρια, μάλλον να μπορώ να περνάω σε αυτά data types, τα οποία, data types λέω, χαρακτήρες οι οποίοι είναι Unicode, το μόνο που χρειάζεται να κάνω στους πίνακες να πάω να βάλω σε αυτά τα πεδία ότι χρησιμοποιούν UTF-8, δηλαδή
Greek underscore 100 UTF-8. Χωρίς να αλλάξω τα data types. Γιατί η αλλαγή των data types πιθανότατα θα μου οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις. Ή λοιπόν μπορώ να το έχω σε επίπεδο instance, οπότε όλες οι database κληρονομούν αυτό, αν δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Ή μπορώ στο instance να έχω ένα διαφορετικό collation και στην database να έρθω να επιλέξω το καινούριο collation το οποίο θέλω. Που να υποστηρίζει το UTF-8. Θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι 140. Τα 140 είναι αυτά που είναι 16 και πάνω. Και αν θα τα δείτε, τα 140 κυρίως βρίσκονται σε κάτι Τζαπανί, σε κάτι Κορεάτι, κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί έχουν μια διαφορετική λογική. Αν λοιπόν εγώ έρθω και το διαλέξω, έχω αυτό εδώ. Τώρα, το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορώ να κάνω και στα Analysis Services. Μπορώ στα Analysis Services, ας πούμε, να έρθω και να πω και εδώ υποστηρίζω Greek 100 και δεν θέλω να είναι Action Sensitive. Αλλά προσέξτε, έρχεται και βγάζει ένα warning. Στο σου λέω δεν είναι το ίδιο. Ποιο είναι το catch εδώ? Πιθανότατα στα conversion που πρέπει να κάνεις μεταξύ του Data Warehouse, αν αυτό ήταν το Data Warehouse, με τα μοντέλα που έχει στα Analysis Services. Αλλά αυτό πρέπει να έρθεις και να το ελέγξεις. Αυτό είναι το μικρό κάτι το οποίο υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, το επόμενο κομμάτι έχει εδώ ότι, εντάξει, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου για να είσαι administrator, εννοείται ότι αν θα παίξεις mixed mode βάλε και ένα strong password. Εδώ είναι τα directories, τα οποία θα βάλουμε τα data μας. Ποτέ στο C. Το ξεχνάμε το C. Εδώ λοιπόν, αν θες να βάλεις ένα root directory, θα πας και θα πεις εγώ στο D. Λίγο να σε εξηγήσω τι έχω εγώ ακριβώς από εδώ πίσω. Για να δούμε λοιπόν στο αυτό το virtual μηχανάκι. Στο αυτό το virtual μηχανάκι θα δείτε ότι έχει πάρα πολλούς ωραίους δίσκους. Θα μου πεις τώρα υπερβολή. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Άμα θες να κάνεις ένα lab που να είναι πραγματικό lab σε πραγματικές καταστάσεις, να αξιομειώνει την πραγματικότητα σε ένα σωστό περιβάλλον και όχι σε ένα περιβάλλον που θεωρούμε ότι είναι σωστό, θα πρέπει να φτιάξεις και το lab σου έτσι. Εγώ λοιπόν τι έχω? Έχω ένα δίσκο που είναι η TempDB. Δεν έχω φτάσει στο να έχω και ξεχωριστά τα logs αρχεία μου για την TempDB. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά εντάξει, δεν το έχω κάνει. Έχω ένα workspace το οποίο εκεί έχουμε και βάζω τα σκριπτάκια μου. That's it. Βλέπετε ούτε στο C δεν βάζω εγώ ίδια τα σκριπτάκια μου. Και εδώ τώρα έχω ξεχωριστό δίσκο για τα backups. Γιατί όταν θέλω να παίρνω backup δεν θέλω να μου ενοχλούνται οι κανονικοί δίσκοι, να φορτίζεται άλλος δίσκος. Και μετά έχω πολλά data αρχεία, 4. Και πολλά log αρχεία. Ο λόγος που έχω πολλά data αρχεία και πολλά log αρχεία είναι πρώτον γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχω μία database, να έχω δύο databases και να δω ένα write log weight statistics, άρα σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη database στο transaction log έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί πιθανότατα κάποια άλλη database είναι και αυτή φασαριόζα, οπότε να πάρω το log και να το πάω σε ένα άλλο δίσκο. Δεύτερον, μπορεί να θέλω να σπάσω εξ αρχής τα logs των database μου σε διαφορετικούς δίσκους. Δεν έχει νόημα να έχεις ένα log σε πολλούς δίσκους. Δεν υπάρχει αυτή η λογική γιατί το log είναι ένα ενιαίο αρχείο. Όσον αφορά τα data αρχεία, μπορώ, γιατί θέλω να καλύψω, ξέρω εγώ, τη λογική ότι έχω δύο φασαριώσεις database, οπότε τις χωρίζω στα data, τη μία την βάζω στον ένα δίσκο, την άλλη την βάζω στον άλλο δίσκο. Αλλά κυρίως γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκέφτομαι και λέω ότι γιατί να έχω μία database που να έχει ένα data αρχείο και να μην έχω μία database που να έχει δύο data αρχεία ή τρία data αρχεία και δύο file groups ή τρία file groups και να μπορώ να χωρίζω τα πράγματά μου σε διαφορετικούς δίσκους με σκοπό να έχω καλύτερο performance εν τη γενέση του. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάθε δίσκος έχει μία κεφαλή, στα reads, αντί να φεύγει μία κεφαλή, θα φεύγουν τρεις, θα φεύγουν τέσσερις. Άρα λοιπόν έχω καλύτερο performance. Με αυτά τα πράγματα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν, όταν φτάνω εδώ, λέω ότι θέλω να έχω το root directory να είναι εδώ, το data directory να είναι εκεί, τα logs ξέρω εγώ θέλω να είναι στο δίσκο αυτό και το backup ξέρω εγώ θέλω να βρίσκεται στον δίσκο αυτό.
Ένα καινούριο που είχε μπει από τον 2016-17, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το κομμάτι της TemDB. Επειδή η TemDB είναι μια database η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο SQL Server, είναι μια database που είναι πολύ καλό να την έχετε σε γρήγορους δίσκους. Έτσι κι αλλιώς είναι μια database που κάθε φορά που κάνετε restart το instance του SQL Server σβήνεται και ξαναφτιάχνεται. Και επειδή δεν θέλω να έχω αυτό που λέμε TemDB contention και θα εξηγήσουμε προς το τέλος της παρουσίασής μας τι γίνεται με αυτό, συνήθως βάζουμε περισσότερο από ένα data αρχείο. Έτσι λοιπόν, επειδή ήταν κάτι το οποίο στην εγκατάσταση πολλά χρόνια πριν, μέχρι πριν το 16 δεν υπήρχε, το έχουν βάλει από το 16, ώστε αν κάποιος ακόμα next να κάνει, τουλάχιστον να έχει μια database TemDB που να έχει περισσότερα από ένα data αρχεία. Φυσικά, το σωστό στην όλη διαδικασία είναι εδώ να έρθουμε και να αλλάξουμε το path και να έχουμε να του πούμε ότι βρίσκεται, ξέρω εγώ, εκεί που έχουμε πει ότι θα είναι η TemDB. Το αλλάζεις εδώ. Ένα common mistake που γίνεται, το επειδή εδώ το αλλάζεις και σου λέει άλλος εδώ, τώρα γιατί να κάθομαι να παιδεύομαι. Τα αφήνει έτσι, αλλά εδώ πάει στο default directory, οπότε να το κάνεις remove αυτό και να έρθεις και να πεις ότι εγώ θέλω να πάω στην TemDB και να φτιάξεις ένα καινούριο φάκελο εδώ πέρα μέσα και να βάλεις τα πράγματά σου. Έτσι. Ένα άλλο καινούριο στοιχείο το οποίο ήρθαν και βάλανε στο SQL Server κατά την εγκατάστασή του το 2019 είναι το κομμάτι του Maximum Degree of Parallelism. Τι είναι το MaxDop? Το MaxDop, αν στις εκδόσεις του SQL Server, αν δεν έλεγες τίποτα, πήγαινε και στηνόταν και η τιμή του ήταν 0, που σημαίνει ότι δυνητικά, αν χρειαζόταν κάποιο query να παραλληλήσει, μπορούσε να πάρει όλους τους επεξεργαστές, όλα τα cores, να το πούμε καλύτερα, τα οποία είχες διαθέσιμα στο box. Ήρθαν λοιπόν εδώ και είπαν ότι με βάση τα available cores που έχεις θα έρθουμε εδώ και θα σου προτείνουμε ποιο είναι το MaxDop. Εδώ τώρα τι γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο VM έχει 4 cores. Οπότε με βάση τον κανόνα ότι αν είναι κάτω από 8 πάρε το maximum, δηλαδή το 8 ή το 6 ή το 4, έχει έρθει και έχει βάλει 4 cores. Αυτό σημαίνει στο συγκεκριμένο box, αν το αφήσω έτσι, ότι αν χρειαστεί να παραλληλήσει θα πάρει και τα 4 cores. Πιθανότατα εσύ να σκεφτείς ότι okay, θα πάω να βάλω, ξέρω εγώ, τα μισά. Πάντα θα βάζετε άρτιο αριθμό, όχι περιττό. Θα είναι πάντα δύναμη του 2. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να παραλληλήσει θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει 2 cores από τα 4, αλλά θα μένουν άλλα 2 για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άλλες διαδικασίες. Αν έρθει και του πείτε 1, τότε σημαίνει ότι δεν παραλύσει κανένα query. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόσφατα σε κάποιον πελάτη είχε κάποιο query το οποίο του γίναγε αποτέλεσμα σε 5-10 δεύτερα και λέει αργή. Πολύ ωραία. Αλλά ο σερβερ ήταν με MaxDop 1. Μόλις το βάλες MaxDop 2, είχε cores, εντάξει, το βάλαμε 4, ξαφνικά το query απάνταγε μπαμ. Γιατί ήταν αβαρύ query, το οποίο μόλις παραλύλησε και γύρισε περισσότερο αποτέλεσμα. Εδώ πρέπει να το μετρήσετε, να κάνετε την έρευνά σας. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία η περίπτωση. Τώρα, για να πούμε λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά το MaxDop. Ο κανόνας που υπάρχει είναι ότι δεν πρέπει να έχει παραπάνω, το νούμερο που είναι να μην είναι παραπάνω από τον αριθμό των cores που έχω per NUMA. Φαντάζομαι ότι έχετε δει NUMA motherboards, όπου κάθε socket έχει τη δικιά του μνήμη. Βέβαια πλέον στη σημερινή εποχή έχουμε sockets τα οποία δεν έχουν 8 cores, έχουν και πολλά παραπάνω από 8 cores. Ο SQL Server, από την έκδοση του SQL Server του 2016, όταν ένα socket έχει παραπάνω από 8 cores, γυρίζει αυτό που λέμε soft NUMA, με σκοπό το κάθε NUMA να έχει μέχρι 8 cores. Άρα, δυνητικά, εδώ δεν πρέπει να βάλετε
παραπάνω από 8 cores. Μπορείτε να το κάνετε, αλλά με πολύ μεγάλο investigation. Το άλλο κομμάτι το οποίο έχουν βάλει έχει να κάνει με τη μνήμη. Όπα. Memory. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εδώ ο κόσμος παντελώς μπερδεύεται. Όταν λέμε μνήμη, καλοί μου άνθρωποι, προσέξτε τι λέει εδώ πάνω. Database Engine. Δεν λέει SQL Server γενικά. Λέει SQL Server Database Engine. Δηλαδή, μόνο για το Database Engine. Αν εσύ πεις ότι θα βάλω και Analysis Services και Reporting Services, εκεί υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να πας σε αυτά τα services και να κάνεις τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για το πού θα φτάνει η μνήμη του. Αν λοιπόν όμως εδώ το κοιτάξεις σαν installation, εδώ σου μιλάει ξεκάθαρα για το Database Engine. Η default συμπεριφορά του είναι ό,τι διαθέσιμη μνήμη έχει το box. Όμως, ο κανόνας για το πόση μνήμη θα αφήσουμε το server να πάρει είναι ότι γενικώς αφήνουμε ένα 10% στο λειτουργικό και τα υπόλοιπα τα δίνουμε στο SQL Server. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε άλλο service να τρέχει. Ανάλυση services, reporting services, integration services. Αν λοιπόν έχω ένα box, στο οποίο το συγκεκριμένο box στείνω μόνο ένα instance και έχει μόνο database engine, τότε έρχομαι εδώ και μπορώ να του πω ότι η μνήμη που θα πάρεις είναι τόση. Αυτός τώρα τι έχει υπολογίσει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Στην συγκεκριμένη μηχανή έχει 20 γίγα μνήμη, έχει αφήσει έχει αφήσει τα 4 για το λειτουργικό και δίνει στο SQL Server τα υπόλοιπα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εδώ ορίζουμε τη μνήμη για το Database Engine. Δεν ορίζουμε τη μνήμη για τα Analysis Services, τα Reporting Services, τα Integration Services. Αν έχω και αυτά στο ίδιο box, θα πρέπει να σκεφτώ και να ορίσω και στα άλλα το μέχρι που θα απλώσουν τα ποδαράκια τους όσον αφορά τη μνήμη. Okay. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό σε λιγάκι και απλά σου λέει να το κάνεις accept και μετά φυσικά το κλασικό που αν θέλεις να έχεις ενεργοποιημένο το file stream και αν μπορεί να έρθει να το διαβάζει. Το αυτό σενάριο γίνεται και για τα Analysis Services. Θα τα αφήσω τόσο πολύ τα Analysis Services εδώ γιατί θα μιλήσουμε σε άλλο part για τα Analysis Services. Βλέπει το default είναι Tabular και τα αντίστοιχα directors που θέλει να βάλεις. Εδώ πάμε και βάζουμε τα σωστά. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έτσι κι αλλιώς δεν θα τα αλλάξω γιατί δεν πρόκειται να κάνω την εγκατάσταση. Εδώ σου λέει, αν θες να στήσεις την R, του λες accept, εφόσον θες να στήσεις R. Μετά θα σου πει να κάνεις consent για την Python. Python θα σου πει και για τα configuration settings. Και εσύ, το μόνο που έχεις να πατήσεις είναι το κουμπί του της εγκατάστασης. Εγώ δεν θα πατήσω το κουμπί της εγκατάστασης, αλλά θέλω να δείξω κάτι. Ναι, κάνω και σε αυτό consent. Σου λέει τι έχει να κάνει. Εδώ αν πατήσω το κουμπί κάνεις install. Όμως, βλέπετε εδώ ακριβώς από κάτω, έχει ένα αρχείο. Αν το πάρεις αυτό το αρχείο και πας π.χ. να τα ανοίξουμε, όχι με το Data Studio, δεν έχω κατεβάσει το Visual Studio Code, καλά να πάθω, ας το ανοίξουμε με ένα Notepad. Και πάω να του πω Open, αυτό εδώ, βλέπετε ότι έχω διαθέσιμο όλο το installation στα βήματά του, τι έχω ζητήσει. Το μόνο που δεν έχει τα accounts. Και είναι λογικό γιατί κανένας δεν θέλει να βλέπει μέσα σε ένα text αρχείο τα username και passwords. Αυτό τι μου δίνει σαν δυνατότητα. Μου δίνει σαν δυνατότητα να μπορώ να κάνω slide, unattended εγκατάσταση το SQL Server μου. Χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να στείνω κλίκι, 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 κλίκι όλη τη διαδικασία. Να μπορώ να ξεκινάω το setup SQL /quite με αυτό το αρχείο, το configuration αρχείο, έχοντας έρθει εδώ τις παραμέτρους τις οποίες θέλω και στο τέλος της ημέρας να έχω
την εγκατάσταση των SQL Server χωρίς να χρειάζεται να κάνω next, 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 next. Και είναι πολύ καλό γιατί πόσες φορές έχεις χρειαστεί και έχεις την ανάγκη remotely να στήσεις SQL Server, επειδή δεν υποστηρίζεται η διαδικασία remotely, μπορείς να πάρεις τα binary. Μαζί, δηλαδή τα binary ήταν το setup του SQL Server, μαζί με αυτό το αρχείο, να βάλεις τον πατάκι σου εκεί πέρα και να γίνει η συγκεκριμένη εκτέλεση. Αυτό που λέω και το εφαρμόσαν κάποια χρόνια, το κάναμε κάποια χρόνια πριν, είναι ότι θες να στήσεις SQL Server σε κάθε υποκατάστημα που έχεις. Τι θα πρέπει να πάρεις ένα μηχανικό και να του πεις πάρε το SUD, πάρε και ένα αυτοκίνητο και τρέχα γύρω την Ελλάδα για να κάνεις εγκατάσταση, ή μπορείς να στείλεις τα CDs με τα binary ακόμα πλέον δεν χρειάζεται να στείλεις CDs. Μπορείς να τα κατεβάσουν από το ίντερνετ, από κάποιο share folder, από κάπου, και πατώντας το start να ξεκινήσει ανατείνεται την εγκατάσταση και να τελειώσουν όλα όμορφα και ωραία. Αυτό είναι το ένα και ωραίο κομμάτι το οποίο έχουμε διαθέσει. Άρα λοιπόν, πατώντας το κουμπί κάνουμε εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να κάνουμε εγκατάσταση, έχουμε ήδη το instance το οποίο θέλουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, τον SQL Server μπορούμε να έρθουμε και να τον στήσουμε σε διάφορες πλατφόρμες πλέον και έχουμε τη δυνατότητα να τον στήσουμε πέρα από Windows, έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε και σε Linux, αλλά όχι όποια και όποια Linux, Red Hat από 7.3 έως 7.6, SUS, V12SP2, Ubuntu 16.4, φυσικά μπορούμε να το στήσουμε σε Docker Container και υπάρχει και η λογική και η δυνατότητα να έχουμε Kubernetes support, να έχουμε κυβερνήτες που να διαχειρίζονται όλους αυτούς τους Dockers. Είδαμε πώς γίνεται και η εγκατάσταση και μέχρι εδώ θέλω να ακούσω αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή ερωτήσεις. Μπορείτε όποιος θέλει να ρωτήσει να ανοίξει το μικρόφωνο του. Τώρα, αφού τελειώσαμε την εγκατάσταση, ας έρθουμε να δούμε κάποια πράγματα. Ας έρθουμε να δούμε πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο SQL Server για να τον κάνουμε configure. Δεν θα πω για antivirus και τα λοιπά, τα έχω πει πολλές φορές ότι γενικώς στο SQL Server δεν θέλουμε antivirus, βέβαια θα έρθουν κάποιος που είναι βάλει antivirus, αν θα βάλεις antivirus θα πρέπει να κάνεις exclude τα directories τα οποία έχεις στο database σου και τα directories τα οποία έχεις στα binary του SQL Server. Ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι θα σας πούνε ότι ξέρεις με όλα αυτά με τα ransomware που κυκλοφορούν και τα λοιπά είναι ένα antivirus, θα το δεχτώ, αλλά έχετε το πίσω μέρος του μυαλού σας τα excludes. Γιατί είναι και επικίνδυνα, πρώτον, από άποψη performance και δεύτερον, ότι μπορείς να πάρεις corruption database. Οι εντολές οι οποίες έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε configuration το SQL Server είναι η sp-configure. Ό,τι κάνουμε την sp-configure το κάνουμε μετά reconfigure με την override. Υπάρχει η sys-configuration που μπορούμε να δούμε όλα μας τα πράγματα που έχουμε κάνει configure και υπάρχει και η alter server configuration με την οποία μπορώ να κάνω τα πάντα configure. Για να δούμε κάποια πράγματα. Αν θα πάω στο instance μου και θα πάω να του πω να μου ανοίξει το Management Studio. Αν σας πει κάποιος πες μου τη χύψη Z ρύθμιση ή πες μου ποιες είναι οι ρυθμίσεις του SQL Server, το πιθανότερο που θα κάνει κάποιος είναι να μπει μέσα στο Management Studio και αφού μπει μέσα στο Management Studio να πάει στο Object Explorer και στον Object Explorer να κάνει δεξί κλικ Properties και εδώ στο δεξί κλικ Properties να κάτσει και να τα δει όλα. Πολύ ωραία. Αντί να κάνετε αυτό, καλοί μου άνθρωποι, αν θα έρθείτε και πείτε ένα select αστεράκι από τον sys.configuration, εκτελώντας το συγκεκριμένο query, έχω όλες τις ρυθμίσεις του SQL Server μου ή τουλάχιστον τις βασικές ρυθμίσεις του SQL Server μου με το value που είναι in use, τι κάνει το καθένα και αν είναι dynamic ή όχι. Αυτό το ίδιο πράγμα θα μπορούσες να έρθεις και να το δεις χρησιμοποιώντας την SP
configure, όπου εδώ βλέπεις τις βασικές και αν θες να δεις και τα advanced, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έρθει να του πεις SP configure show advanced options, κόμμα 1, και για να ισχύσει η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται του λες reconfigure with override. Το override μπορεί και να μην το πείτε. Εντάξει, αν θα έρθω λοιπόν να του πω SP configure, θα δεις ότι πλέον βλέπω όλες τις άλλες επιλογές. Επίσης υπάρχει alter server configuration. Που έχει πολλά sets. Αν θα ψάξετε γι' αυτό εδώ στο ίντερνετ, στα books online δηλαδή, αχ, ξεχάσαμε το αλφα, καλά. Alter server configuration, στα documents του SQL Server, έχει όλες τις δυνατές επιλογές που παίρνει συγκεκριμένη εντολή. Ωραία, εξαιρετικά. Επίσης, μην ξεχνάτε, αν θέλετε να δείτε πολλά περισσότερα πράγματα, τη server property που έχει όλα τα server properties και στη μέση μάλλον από όλα τα service properties του SQL Server, όπως είναι το build, το collation που έχετε και ούτω καθεξής. Versions, αν το instance είναι αυτό, είναι cluster, έχω, είναι enable το always on ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέρω ότι βολεύει πολύ το interface, αλλά αν θες να φτιάξεις έτσι κάποια script δυναμικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι καλό να τα γνωρίσεις. Και επειδή π.χ. ας πούμε θα πας σε ένα Linux περιβάλλον, δεν έχεις στο Linux, πάνω στο Linux γραφικό περιβάλλον, οπότε θα πρέπει να το κάνει με command lines, είναι καλό να το έχουμε με command lines. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε γενικότερα. Το άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει είναι το processor affinity mask, όπου σου δίνεται η δυνατότητα να ορίσεις σε κάποιο instance πόσα cores θα παίρνει. Ουφ, μεγάλη κουβέντα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχω διαμάχες όσον αφορά processor resources. Αλλά το άλλο μειονέκτημα που έχω είναι ότι αν τα χωρίσω και έχω πει σε κάποιο instance ότι βλέπει τα 4 από τα 8 cores και στο άλλο instance βλέπει τα άλλα 4 από τα 8 cores και για κάποιο λόγο το πρώτο instance δεν κάνει τίποτα, γιατί το δεύτερο instance να μην μπορέσει να υποφεληθεί με τα άλλα 4 cores. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι στην προκειμένη περίπτωση, αλλά εάν έχετε instances, φυσικά instances και όχι VMs, δηλαδή έχω ένα box που έχει 2, 3, 4 instances και ειδικά και σε cluster κιόλας, μιλάμε για FCI, clusters, είναι καλό να σκεφτείτε και να πείτε μέχρι πόσα cores το καθένα βλέπει και μπορεί να χρησιμοποιήσει. Απ' την άλλη πάλι να πω ότι αν είναι φυσικό το μηχανάκι, στην ουσία πρέπει να κάνεις license όλα τα cores. Και εκεί έρχεται τώρα κάποιος και θα πει, αφού έχω εγώ 24 cores και τα έχω πληρώσει όλα, γιατί στο συγκεκριμένο instance να χρησιμοποιώ τα 4 ή τα 8. Θέλω να χρησιμοποιώ όλα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει ξεκάθαρη. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, θα πω ναι, okay, μην πειράξεις τίποτα στα έτσι όπως είναι. Απλά θα έχεις ενδεχομένως κάποια στιγμή κάποια διαμάχη σε resources.
Αλλά πόσο συχνά μπορεί να σου συμβεί κάτι τέτοιο, δεν το ξέρεις αν δεν το μετρήσεις. Απ' την άλλη, πάλι, αν δεις ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη, αφού το έχεις μετρήσει, τότε αποφασίζεις να χωρίσεις στο συγκεκριμένο box και να πεις το κάθε instance πόσα cores βλέπει. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι αφήστε το, μην το πειράξετε στην αρχή, και απλά παρατηρήστε στο κάθε instance τι ανάγκες έχει σε CPU usage. Και αν δείτε ότι υπάρχει μεγάλο contention, τότε ελάτε εδώ, στο affinity μας, και πείτε στο κάθε instance μέχρι πόσα cores μπορεί να βλέπει. Ένα άλλο που έχει εκεί που λέει το δεύτερο tab, το δεύτερο checkbox, το IO affinity, είναι αν θέλετε να διαχωρίσετε τα IO operations από το καθαρό processing κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να βασανίσετε τον εαυτό σας με το καλημέρα σε αυτό. Αλλά όσοι έχετε πάρει ένα μεγάλο box που έχει αρκετά cores, που έχει αρκετή μνήμη και έχετε βάλει και αρκετά instances, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθετε να σκεφτείτε το να μοιράσετε στο κάθε instance τα πόσα cores βλέπει. Από εκεί και ύστερα, το άλλο κομμάτι το οποίο είπαμε και προηγουμένως είναι το Max DOP, το Maximum Degree of Parallelism. Σας το εξήγησα και προηγουμένως, ότι ξεκινάμε με 8, που έτσι κι αλλιώς είναι και το μέγεθος που έχει και στην περίπτωση που πάμε σε soft νου μας. Και αν χρειαστεί, πάμε παραπάνω. Εάν θα χρειαστεί να πάμε παραπάνω από 8 ή και λιγότερα, αλλά αν χρειαστεί να πάμε από 8, φροντίστε τα να είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να είναι στο ίδιο physical νούμα. Τώρα μου πεις πώς θα το κάνεις αυτό. Μέσα από το SQL Server δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση. Αλλά θα πρέπει να καταφύγεις σε επίπεδο λειτουργικού ή σε επίπεδο VM για να κάνεις κάτι τέτοιο. Παρέα με το Max DOP υπάρχει και το Cost Threshold of Parallelism. Στην ουσία, όταν στείνεις ένα instance στο SQL Server και πηγαίνεις, ας το πάμε με τα properties, και πηγαίνεις στο database, στο advanced settings, βλέπεις εδώ πέρα ότι είναι το cost threshold of parallelism, το οποίο το cost threshold of parallelism έρχεται και σου λέει ότι είναι 5. Έχω διαβάσει ότι είναι 5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι unitless. Δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης, γιατί στην ουσία είναι IO και CPU users consumption. Κάθε query που κάνετε σε οποιαδήποτε database, δεν θυμάμαι εδώ αν έχω κάποια database, έχω μια database, όταν θα πας ας πούμε και κάνεις ένα query σε μια database, ξέρω, στον πίνακα των customers και του πεις να σου βγάλει το execution πλάνο, εδώ στο execution πλάνο βλέπεις, στο execution πλάνο, εδώ, βλέπεις, έλα, γιατί δεν έχω το zoom βάλει, δεν το έχω βάλει πάλι. Βλέπεις λοιπόν, εδώ, που σου λέει estimated sub-tree cost. Αυτό είναι το κόστος. Αυτό βλέπετε ότι δεν είναι πάνω από 5. Αφού λοιπόν δεν είναι πάνω από 5, δεν παραλληλίζει το query. Αν ήταν πάνω από 5, το query θα παραλλήλιζε. Γενικότερα εδώ ερχόμαστε και κοιτάζουμε τα query μας και προσπαθούμε να βρούμε τα query μας εκείνα που να έχουν ένα τέτοιο κόστος, το οποίο το συγκεκριμένο κόστος να έχει νόημα να παραλύσει όχι το query. Έχω δει αρκετούς ανθρώπους και πρόσφατα το είδα σε ένα instance που είχε εδώ σαν τιμή ένα νούμερο 1500. Γιατί αυτός κάποιος που το κοίταξε εκεί πέρα
είδε κάποιο query που είχε κόστος 1500 και σου λέει, α, είναι κακό αυτό το πράγμα, πήγε και έβαλε εκεί πέρα λοιπόν στο cost threshold παράλληλο 1500. Δεν είναι σωστό. Και αν αυτό το query κάνει 1500, κοίταξε το γιατί βγάζει 1500. Μήπως κάτι πάει στραβά, κάπως, ας πούμε, κάποιο σύνδεξ μήπως θα το βοηθήσει. Ο παραλληλισμός δεν είναι κακό πράγμα. Καλά κάνει και παραλληλίζει ο SQL Server. Το γιατί παραλληλίζει θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Γιατί μπορεί τις περισσότερες φορές να μην έχω σωστού σύνδεξης. Αλλά δεν είναι κακό πράγμα το να παραλληλίζει. Είπα και προηγουμένως για το minimum και το maximum server memory. Με το minimum και το maximum server memory στην ουσία ορίζω μέχρι πού φτάνουν τα πόδια του SQL Server όσον αφορά το memory consumption. Ο SQL Server έχει αυτό που ονομάζουμε buffer pool και στην ουσία είναι οι σελίδες των δεδομένων που ανεβαίνουν από το δίσκο πάνω στη μνήμη. Βέβαια, μέσα στη γενικότερη μνήμη του SQL Server υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η buffer pool είναι αυτό που λέμε buffer cache, αλλά υπάρχει και η procedure cache που περιέχει τα execution plan των store procedures, αλλά και των ad hoc queries και των prepare statements που κάνουμε και των triggers. Υπάρχει log cache που στην ουσία έρχεται και κάνει, είναι το cache των log records πριν γραφτούν αυτά στο transaction log. Υπάρχει το log pool, στην ουσία είναι ένας hash tables για τα για high availability και data και disaster τεχνολογίες όπως είναι always on, mirror replication. Υπάρχει για το CLR. Με αυτό το minimum και το maximum ορίζουμε τη μνήμη για αυτά τα πράγματα. Όταν ξεκινάει το instance του SQL Server δεν λαμβάνει υπόψη ούτε το minimum ή το maximum. Ξεκινάει με τα defaults που είναι ελάχιστα. Και ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε, αρχίζει και παίρνει μνήμη και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει πάνω από το max. Η περίπτωση που χρησιμοποιείτε το minimum server memory είναι όταν αρχίζει το λειτουργικό και έχει ανάγκες από μνήμη που λέει στο SQL Server εγώ θα πεθάνω, αλλά ο SQL Server για να μην πεθάνει το λειτουργικό και για να μην πεθάνει αυτός αρχίζει και τριμάρει τη δικιά του μνήμη. Μπορεί να τριμάρει τη δικιά του μνήμη αλλά να μην την κατεβάσει κάτω από το minimum server memory. Αυτή είναι η πρακτική αξία του minimum server memory και η πρακτική αξία του maximum server memory. Σωστά οριζόμενα minimum και maximum server memory δεν θα μας δώσουν κανένα μειονέκτημα όσον αφορά το performance μας. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα θα μας δώσουν. Όμως, λάβετε σοβαρά υπόψη αυτό εδώ. Η μνήμη αυτή δεν φτάνει για το SQL Server, γιατί υπάρχουν και external components τα οποία χρειάζονται κάποια έξτρα μνήμη. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο η μνήμη που χρησιμοποιούμε με τις databases, χρειαζόμαστε και κάτι. Θα μου πει κάποιος πώς είναι αυτή η μνήμη. Υπάρχει ένας διακόπτης στο service του SQL Server, το -G. Άμα πάτε στο service του SQL Server θα δείτε ότι χρησιμοποιεί πολλούς διακόπτες. Ένας το -G. Με το -G μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω περισσότερη μνήμη για τα εξωτερικά. Σπάνια έχει χρειαστεί, γιατί by default βάζει ακόμα, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά χρησιμοποιεί ακόμα 256 MB, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, νομίζω 256 MB. Το άλλο σημαντικό κομμάτι αφού τελειώσει την εγκατάσταση του SQL Server είναι να ανοίξει τα firewalls. Και κάθε DBA που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ξέρει συγκεκριμένες πόρτες. Το default instance στο SQL Server ακούει στην πόρτα 1433, άρα λοιπόν θα πρέπει στο firewall να ανοίξει τη συγκεκριμένη πόρτα. Επίσης, αν θέλεις να μπορείς να χτυπάς τα instances χρησιμοποιώντας το name και όχι την IP και την πόρτα, ειδικά αν χρησιμοποιείς μόνο dynamic ports, θα πρέπει να έχεις ενεργοποιημένο το service browser. Ο service browser ακούει στην πόρτα 1434 UTP. Υπάρχουν τα name pipes, υπάρχει το dedicated administrative connection που ακούει στην DCP 1434,
Υπάρχει ο Service Broker που χρησιμοποιείται πολύ από το SQL, π.χ. για το database mail. Το Always On, Replications, διάφορες πόρτες. Και φυσικά ο TSQL Debugger, το οποίο πλέον δεν τον έχουμε διαθέσιμο στις τελευταίες εκδόσεις του Management Studio. Αλλά υπάρχει σαν λογική από πίσω, που είναι η πόρτα 135. Γενικότερα όλες αυτές τις πόρτες μπορείτε να τις βρείτε στο IANA. Ένα από τα καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία έχω διαθέσιμα στο SQL Server το 2019 και το οποίο μπορώ να το έχω είτε σε επίπεδο instance είτε σε επίπεδο database είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιήσω Hybrid Buffer Pool. Αν θυμόσαι στις προηγούμενες εκδόσεις μου είχε δώσει τη δυνατότητα να κάνω αυτό που λέμε Extended Buffer Pool, όπου μπορούσα να έχω δίσκο, SSD δίσκο, όπου στο συγκεκριμένο SSD δίσκο να είναι οι σελίδες που δεν έχουν αλλάξει και έτσι να μην χρειάζεται να πηγαίνω να τις ξαναδιαβάζω, αλλά παίζει μόνο με SSD δίσκο. Εδώ το συγκεκριμένο το υβριδικό, το Hybrid Buffer Pool, παίζει με Persistent Memory Devices, με PMM Devices. Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι supported από την έκδοση των Windows Server 2016. Και τι μου δίνει εδώ σαν δυνατότητα? Αν εγώ έρθω και κάνω configure ένα PEM device στο λειτουργικό, που έχει μια διαδικασία που πρέπει να το κάνω device κλπ. 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 Σε επίπεδο λειτουργικού, μπορώ το data αρχείο μου να το έχω εκεί επάνω. Αν θυμόσαστε λίγο την αρχιτεκτονική του SQL Server, είναι ότι αν εγώ θα πάω να κάνω ένα select, θα πρέπει να κάνει IO, να διαβάσει τις σελίδες από το δίσκο και να τις βάλει πάνω στην buffer cache. Εάν η βάση μου είναι πάνω, το data αρχείο μου είναι πάνω σε ένα persistent memory device, τότε δεν κάνει IO να διαβάσει από το δίσκο και να τις βάλει την buffer cache. Τις διαβάζει από εκεί τις σελίδες. Η περίπτωση που χρειάζεται να πάει τη σελίδα στην buffer cache είναι αυτή θα γίνει dirty, δηλαδή όταν θα έρθω εκεί πάνω εγώ και θα πάω να κάνω ένα transaction, ένα insert, ένα update, ένα delete. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν σενάρια, ιδιαίτερα σενάρια που έχω πολύ βαριά reads, όπου να έχω την database μου πάνω σε ένα τέτοιο device με γλιτώνει από internal διαδικασίες του SQL Server, που είναι το IO, να διαβάσει το δίσκο, να τη βάλει στην buffer cache, και θα πηγαίνω πολύ πιο γρήγορα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να βάλετε και τα transactions logs εκεί επάνω. Θα γράφονται πιο γρήγορα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο feature όσον αφορά το SQL Server. Είτε το ενεργοποιείς με alt server configuration σε όλο το instance, είτε μπορείς να το ενεργοποιήσεις σε συγκεκριμένη database, και αυτό είναι ωραίο γιατί δεν έχουν όλες οι database την ίδια ανάγκη για να κάνουμε αυτό που λέει με υβριδικό buffer pool. Πρέπει να δεις αν σου ταιριάζει ή όχι. Εγώ στο μυαλό μου έχω κάποια cases σε κάποιες βάσεις που έχουν πολύ reads, πάρα πολλά reads και βαριά reads, για να κάνω τη δουλειά μου. Επίσης, αν ας πούμε σκεφτώ λίγο πονηρά, μπορεί να έχω, να μην έχω όλη τη βάση, αλλά να έχω ένα συγκεκριμένο file της συγκεκριμένης βάσης που είναι ένα διαφορετικό file group και το οποίο να χρησιμοποιώ για να κάνω δύσκολα reads, να κάνω δύσκολα calculations, aggregated queries π.χ. ας πούμε. Πάμε λίγο στις system databases, όπου όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τη master database, είναι η καρδιά του μαρουλιού, μέσα εκεί αποθηκεύονται metadata που αφορούν το instance. Πρέπει να την προσέχουμε, την καρδιά. Το μεγαλύτερο μας βάσανο, η μεγαλύτερη μας ανασκόληση είναι κάθε πότε την παίρνουμε backup. Θεωρητικά την παίρνουμε backup οποτεδήποτε έχουμε αλλαγές. Οποτεδήποτε βάζουμε ένα καινούργιο χρήστη, οποτεδήποτε βάζουμε ένα καινούργιο database, οποτεδήποτε
αλλάζουμε μια ρύθμιση πάνω στο SQL Server Instance, οποτεδήποτε κάνουμε τέτοιες αλλαγές την παίρνουμε. Παρ' όλα αυτά και κάθε μέρα το βράδυ να την πάρεις, δεν είναι μεγάλο ρίσκο, δεν είναι μεγάλη database, παίρνετε πολύ γρήγορα, οπότε είναι καλό να την έχουμε καθημερινά backup. Η άλλη database η οποία υπάρχει και είναι συστημική είναι η Model Database. Η Model Database είναι μια database η οποία χρησιμοποιείται από το SQL Server για να μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες databases. Καινούργιες databases. Κάθε φορά που ξεκινάει ένα instance στο SQL Server είπαμε ξαναδημιουργεί τη TempDB. Άρα πατάει πάνω στην Model Database. Πολλές φορές έχω δει να μην μπορεί να φτιάξει την TempDB γιατί είναι corrupted τη Model Database. Η Model Database έχει κάτι το οποίο είναι ωραίο, ότι εγώ μπορώ να πάω να την πειράξω με την έννοια να πάω να της προσθέσω κάποιον πίνακα με data ή να πάω να της βάλω κάποια store procedures ή κάποια functions τα οποία θέλω να τα έχω διαθέσιμα σε κάθε καινούργια database την οποία θα δημιουργήσω. Αν λοιπόν τα πάω και τα βάλω στη Model Database, κάθε φορά που δημιουργώ μια καινούργια database θα τα έχω διαθέσιμα. Αν ας πούμε εγώ έχω φτιάξει ήδη μια database και πάω να βάλω κάτι στη model, δεν σημαίνει ότι θα το δω στην database που έχω υπάρξει. Αν θα φτιάξω όμως μια καινούργια database, θα το δω. Η model database, την παίρνουμε ένα backup και οποτεδήποτε έχουμε αλλαγές, την αλλάζουμε, την ξαναφρεσκάρουμε το συγκεκριμένο backup και κάθε μέρα να την παίρνεις είναι τόσο μικρή που δεν έχει. Επίσης πολλές φορές μπορεί να πάμε και να πειράξουμε ας πούμε και το recovery model, γιατί by default είναι full και εγώ ξέρω εγώ μπορεί να έρθω να πω ότι αν accidental τη φτιαχτεί μια database να έρθει και να φτιαχτεί όχι με recovery full αλλά με simple recovery model γιατί μπορεί να μην μπαίνει κανένας transaction log backup, έτσι, και να είμαι εγώ υπεύθυνος όταν θα φτιάξω database να πάω να πω ότι η συγκεκριμένη database επειδή θέλω να έχω restore point in time και λοιπά, θα πάω και θα τη γυρίσω σε full recovery model. Μια database που υπάρχει και υπάρχει στο κομμάτι του να κρατήσει τον κώδικα για όλα τα system objects, το restore procedures και λοιπά, είναι η restore database. Δεν μπορούμε να τη δούμε μέσα από το Management Studio. Στην πραγματικότητα βρίσκεται εκεί που είναι η εγκατάσταση του SQL Server και το πραγματικό της όνομα είναι αυτό που βλέπετε, είναι MSSQL System Resource. Ο λόγος που φτιάχτηκε η συγκεκριμένη database είναι για να κρατήσει τον κώδικα όλων των System Objects και να είναι διαθέσιμη σε όλη τη database. Και άλλος μεγάλος λόγος που φτιάχτηκε ήταν γιατί παλιά όλα αυτά ήταν στη Master Database και αν κάτι πήγαινε στραβά, σε κάποιο patch παίρναμε τη master database αγκαλιά, οπότε παίρναμε και το instance αγκαλιά. Ενώ εδώ αν κάτι πάει στραβά, η master συνεχίζει να δουλεύει, δεν παθαίνει τίποτα. Το μόνο που έχει να κάνει στο patch είναι απλά να την κάνει restore, στην ουσία πριν ξεκινήσει να κάνει ένα patch, την κάνει internal και ένα copy. Και αν όλα πάνε καλά, την αφήνει. Αν όλα πάνε κακά, γυρίζει το copy που έχει κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο consideration, απλά τη λέμε για να το ξέρουμε. Μια άλλη database συστημική η οποία υπάρχει είναι η MSDB. Η MSDB είναι μια database που χρησιμοποιείται κυρίως από το SQL Server Agent, αλλά μέσα του κρατάει και άλλες διαδικασίες όπως το Backup Restore, το Database Mail, το Log Shipping, Policies. Και critical είναι και χρήσιμη είναι. Και δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Το backup της, αλλά κυρίως το μέγεθός της. Έχω δει MSDB database που να είναι 40 γίγα, 50 γίγα, 60 γίγα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχω activities, πολλά activities, backup, restore activities, αυτά όλα καταγράφονται. Οπότε είναι καλό να κάνω purge και να καθαρίζω αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης αν στέλνω mails μέσα από το SQL Server, δηλαδή με κάποια λόγια να το πω αλλιώς, κάποιοι έχουν δει το database mail και νομίζουν ότι ο SQL Server είναι exchange, ας πούμε, είναι ένα mail server. Και τον κάνουν να είναι mail server. Όποιοι λοιπόν έχουν έτσι μεγάλες χρήστες χρήσης του database mail, τους προκαλώ να έρθουν να διαβάσουν το άρθρο που έχω στο SQL Scoop για το database mail, γιατί κάθε mail που στέλνετε καταγράφεται σε πολλούς πίνακες μέσα στο MSDB database
και κρατιέται και ολόκληρο το body του. Δηλαδή όλο το message κρατιέται μέσα στους πίνακες της, του database mail πίνακες της MSDB database. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, έχετε πίσω στο μέρος του μυαλού σας ότι πρέπει σε ταχτά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε τα μεγέθη της. TempDB. Η TempDB είναι μία database την οποία ο SQL Server, είπαμε, τη χρησιμοποιεί για τα πάντα. Για να κάνει sorting, pooling, hashing, online index operation, triggers, δόξα τω Θεώ για τα πάντα. Άρα λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η database να είναι σε καλή κατάσταση. Πριν βάλουν τη δυνατότητα να φαίνεται στο setup ή να μπορείς να φτιάξεις μια TempDB με περισσότερο από ένα data αρχεία, όλοι αφήναν την TempDB στο C drive ή όπου τους τύχαινε, όπως καθότανε, με ένα data αρχείο και με ένα log αρχείο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είχα πάρα πολύ μεγάλο page latch. Τι σημαίνει αυτό? Ο SQL Server σε κάθε data αρχείο, για να μπορέσει να βρει ποια σελίδα θα κάνει allocate όταν φτιάξει ένα πίνακα, έρχεται και συμβουλεύεται τρεις σελίδες που υπάρχουν σε κάθε data αρχείο. Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα 2 που είναι η PFS, η Page Free Space. Και μετά έρχεται και κοιτάζει την GAM και την SGAM. Η GAM έρχεται και κάνει track σε επίπεδο extend που είναι uniform, δηλαδή extend στα οποία 8 σελίδες του ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο object. Και η SGAM έρχεται και κάνει track τα mixed extent, όπως λέμε, όπου κάποιες σελίδες του ανήκουν σε κάποιο object και κάποιες άλλες σελίδες σε κάποιο object. Που σημαίνει ότι για να μπορέσει να πει ότι εγώ θα πάω να κάνω allocate τη συγκεκριμένη σελίδα, θα πρέπει να έρθει την τη στιγμή να διαβάσει την GAM, την BFS στην SGAM, και όταν θα πει ότι βρήκα την ελεύθερη σελίδα, πρέπει να ρίξω, να την κάνω allocate, να την μαρκάρω, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή δημιουργείται latch πάνω στη μνήμη. Φανταστείτε λοιπόν ένα αρχείο, το οποίο το συγκεκριμένο αρχείο να το χτυπάνε, να υπάρχουν requests από πολλούς χρήστες. Άρα λοιπόν έχω μια ουρά όσον αφορά το ποιος θα προλάβει να λοκάρει και να ξελοκάρει την PFS, την GAM και την SGAM. Αυτό είναι λοιπόν το page, το TempDB contention. Όταν ερχόμαστε και βάζουμε 4 αρχεία ή 8 αρχεία στην TempDB, αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε minimize. Παρόλα αυτά, σε πολύ βαριά συστήματα πάλι είχαμε το φαινόμενο αυτό, το οποίο αναγκαστικά πηγαίναμε και βάζαμε περισσότερα αρχεία πάνω στην TempDB. Ένα από τα πράγματα λοιπόν τα οποία ήρθαν και κάνανε στο SQL Server το 2019 είναι αυτό που ονομάζουμε Memory Optimized TempDB Metadata. Στην ουσία αυτό που ήρθαν και κάναν είναι να κάνουν hackathonized, όπως το είπε ο τύπος του Product Group, την TempDB. Δηλαδή στην ουσία τους system objects, τους system πίνακες της TempDB να τους κάνουν in memory. Ξέρουμε πολύ καλά τα in-memory tables στο SQL Server είναι το full optimistic cocaris model. No latches, no locks, no τίποτα. Έτσι λοιπόν, ήρθαν και κάναν κάτι τέτοιο. Το catch στην όλη ιστορία είναι ότι, και δεν είναι by default ενεργοποιημένο, το catch στην όλη ιστορία είναι ότι αν εγώ πάω να κάνω κάνα transaction μεταξύ in-memory πίνακες που βρίσκονται σε μια database και στην TempDB που χρειάζεται να παίξει με ένα στεμποράρι,
εκεί θα πάρω κάποιο λάθος. Όπως ας πούμε, το άλλο είναι δεν μπορώ να κάνω create temporary table με cluster column στο index.dmdb. Έτσι, και τα lockings, ας πούμε, στην ουσία δεν μπορώ να τα, να τα ρίξω, κάνω ignored, δεν μπορώ, ας πούμε, να έχω κάποιο locking πάνω στους πίνακες στην DMDB. Πώς γίνεται όλο αυτό το πραγματάκι και ποιο είναι το μεγαλείο του? Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην όλη ιστορία. Ας το κλείσουμε αυτό και ας πάμε εδώ. Έχω ένα command, το οποίο το συγκεκριμένο command το μόνο που κάνει είναι απλά να πάει να το κάνει off. Δεν θυμάμαι αν το έχω ανοιχτό. Χρησιμοποιώντας το SQLCMD, για να ισχύσει η συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να κάνεις restart το service και απλά το διαβάζω, το είναι στο server property, οπότε αυτό αν το κάνω run as administrator θα κάνω disable το feature αν το είχα ενεργοποιημένο. Δεν θυμάμαι αν το είχα ενεργοποιημένο, αλλά για καλό και κακό ας το κάνουμε disable. Πολύ ωραία, είναι 0. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Δεν είναι ενεργοποιημένο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε κάποιους performance counters. Που οι performance counters, αν θα έρθουμε να δούμε, έχω το πόσο είναι ο processor, πόσο τα batch request και πόσα είναι τα page latches. Εντάξει. Και ας έρθω να ανοίξω και ένα κουιράκι, το page info. Προσέξτε ότι υπάρχει τα καινούργια DMVs, το DM page info και το page cracker που σου δίνει σε ποιο resource είναι. Έτσι. Εδώ δεν έχω ακριβώς τίποτα. Αυτό που έχω κάνει, έχω φτιάξει μια database την create demo, όπου στην προκειμένη περίπτωση να σας δείξω τι κάνω, δεν είναι τίποτα πυρηνικό και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλω να κάνω πολλά πράγματα, όπου απλά έχω φτιάξει μια database SQL School και έχω φτιάξει μια store procedure η οποία απλά κάνει create ένα temporary πίνακα. Δεν έχει IO, δεν έχει τίποτα μέσα. Παντελώς. Έτσι. Για να μην μετρήσουμε με IOPS και οτιδήποτε άλλο. Απλά να δούμε πραγματικό contention στην DMDB. Οκ. Okay. Και αυτό που έχω κάνει εδώ είναι να κάνω ένα temp stress της TempDB, όπου αν το ανοίξω αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιώ το stress utility, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα RML utilities, όπου του λέω να φτιάξει 50 instances για αυτό το συγκεκριμένο μέγεθος. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ το βάζω να τρέξει. Εδώ θα δείτε ότι ο προσέσορας, που είναι η κόκκινη γραμμή, δεν μου κάνει scale στο παραπάνω. Βλέπετε ότι τα λάτσες τα οποία έχω έχουν μεγαλώσει και μάλιστα κάτσε λίγο να πάμε εδώ και να του πούμε 100, έτσι για να έχουμε πιο πολύ ή μεγαλύτερη εικόνα να μην φαίνεται γρήγορα. Και αν θα έρθω στο συγκεκριμένο στο page info, θα δείτε ότι έχω locks πάνω στην database 2, που η database 2 πάντα είναι η TempDB, σε αυτόν τον system object, όπου είναι page file 1, η σελίδα 116 και το καθεξής. Και είναι mixed κλπ. Όσο το τρέχω λοιπόν αυτό εδώ το πραγματάκι, βλέπετε ότι εδώ δείχνει γραμμές. Αυτό είναι ένα system πίνακα, ο οποίο χρησιμοποιείται στα location. Και εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ να κάνω scaling. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ούτε τα resources, ούτε τα batch request. Γιατί με τραβάει κάτω αυτό εδώ. Με τραβάνε τα latches. Την DMDB.
Και είναι αυτό το μαγικό που όταν είχε παρουσιαστεί ήταν το. Το έλεγε ο Bob Ward που ήταν στην παρουσίαση, ήταν Connor Fix. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό εδώ δεν θα τελειώσει ποτέ. Μάλλον θα τελειώσει, αλλά θα κάνει πολύ ώρα, οπότε θα το σταματήσω. Και θα έρθω να κάνω enable την TMDB in memory. Το απλά το κάνω on εδώ πέρα. Και ξεκινάμε τα services. Και έρχομαι και ξανακάνω το test. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πήγα 100% CPU. Πήγα, αν το κάνω scale, πήγα στο 8000 batch requests. Δεν έχω καθόλου page latches. Δεν έχω καθόλου latches στην TMDB. Αυτό εδώ πέρα θα τελειώσει και θα τελειώσει σύντομα, χωρίς να έχω τίποτα. Άμα θα δω, βάλω εδώ να βλέπω report, βλέπετε ότι έχω 8,500-10,000 requests per second, batch requests per second. Αλλά κοιτάξτε latches, κάνω scaling, χρησιμοποιώ όλα μου τα πράγματα. Απλά έχω το catch που είπαμε προηγουμένως. Τελείωσε. Τελείωσε και δεν έχω καθόλου τίποτα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο feature με αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, με το catch που έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι θα διορθωθεί. Είναι η πρώτη του εμφάνιση. Και τα πρωτοεμφανιζόμενα, ξέρετε ότι πάντα έχουν limitation. Έτσι ξεκίνησαν και οι columns στο index, έτσι ξεκίνησαν και τα in-memory tables. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα διορθωθεί και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα δώσει σε πολλούς ανάσα, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν heavily used TMDB όσον αφορά temporary objects. Είναι ένα ωραίο feature το οποίο έχετε στο μυαλό σας και είναι στο SQL Server το 2019. Και αν θυμάμαι καλά είναι διαθέσιμο και τη standard έκδοση. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να κοιτάξω τα... πρέπει να κοιτάξω αυτά που σας έδειξα στην αρχή όσον αφορά τα features, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο άλλο για σήμερα. Συντόμως θα ξεκινήσουμε, θα πούμε τα επόμενα, έτσι με την ίδια λογική, σιγά σιγά και με την ίδια λογική. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω και να ακούσω τις ερωτήσεις σας που έχετε. Μη χαθείτε, συντόμως θα τα ξαναπούμε σε ένα part 2, το οποίο θα έχει άλλα πράγματα, αλλά φαντάζομαι ότι πήρατε έτσι μια εικόνα το τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται SQL Server και πώς πρέπει να το στείλουμε και να το στείλουμε σωστά, συν τα καινούργια καλούδια που έχουν βάλει στο κομμάτι της εγκατάστασης. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.